Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε τώρα? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευτικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος, παπά, και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο! Rap and Cool Show. Και 16, Κωνσταντίνε, δηλαδή έχουμε σπάσει όλα τα αρνητικά ρεκόρ. Όχι την πόρτα έπρεπε να χτυπήσουμε, να μπει με την πόρτα μέσα στο Βαραγιάννη. Δηλαδή να είμαστε και κάπου ανθρώποι, Μάικ μου. Τι, καλώς όνα καταρχάς. Άστε καλώς. Δεν θες, δεν καλώς. 6 λεπτά ειδήσεις. 6. Ήρθε ο Πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πήγαμε στο σαλόνι τώρα που ήρθε ο Πρωθυπουργός. Εμείς εδώ με τον Τσίπρα γλύφαμε. Ναι. Ήρθε εδώ ο Μητσοτάκης. Και πάλι τι νομίζεις, γύρω-γύρω ήμασταν. Πέρασε από το μέτρο που εκεί. Πέρασε. Πώς το λένε. Θα πάσω περίπου. Ναι, άρχισε να γλύφει. Βάλανε τον γλύφτη τον. Ξεπούληψες. Πώς το λένε. Το βαρδάκι. Απ' τη μια. Άδωνη, έλα, Άδωνη, να μιλήσουμε, Άδωνη. Τι Άδωνη, ρε Χαϊβάνη. Με το ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, Άδωνη. Φρέσκος ήρθε. Πήγε εκεί ο Σαββίδης, πήγε εκεί να το μιλήσει. Εγώ ήμουν αυτό. Λείπει ο Σαββίδης. Πού? Λείπει. Γιατί λείπει? Δεν είναι εδώ, αφού έκανε προστάσμα ο Γιώργης. Άμα αφού θες Γιώργης. Ο φίλος, έγραφε λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Κι άσε, ποιος λείπει ο γάτος? Ο γάτος. Άμα ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός θα λείπει ο Ιβάς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Είσαι πολύ ορεξάτος και φάτος. Πάντα είμαι. Γιατί να. Αλλά δες το παιδί, καλημέρα. Άντε πέσει και το βρωμό. Τι, ποιος γιορτάζει? Ο Ιωακήμ, έχεις κάνει Ιωακήμ? Ναι, το Χάβο. Ιωακήμ Χάβος, ρε φίλε, που έχει το μάτι σαν το Χάνο που είναι, που κολλάει στο. Έχετε βγάλει πολλούς έτσι ζαβούς εσείς στο ΠΑΟΚ. Ιωακήμ γιορτάζει σήμερα και η Ιωακημία. Αυτούσε μου, Ιωακήμ Χάβο, ναι, χρόνια πολλά στο Χάβο λοιπόν. Και ο Ιωακημίδης που έπεσε στον Εθνικό. Έλα ρε παλέγε τώρα τελείως. Καλημέρα Κωνσταντίνου, τι ωραία εβδομάδα που έλειψες ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά βυσματούχος και στο στρατό. Τι θα πει βυσματούχος? Την πιο νεκρή καινή εβδομάδα. Δεν έχω δει στη ζωή μου σε νησί πιο άσχημες γυναίκες φίλε. Στη Σαντορινή. Πιο άσχημες γυναίκες. Ρώτησα εγώ εκεί, γιατί λέω, γιατί ρε παιδιά και φάση. Όχι, τι και χειρότερη. Αλλά! Ναι. Να, βρήκαμε πιο. Οι βίζιτες τον Ιούλιο έρχονται, λέει. Ναι, ρε φίλε. Δεν το ξέρω. Τα κουρασγερόπλια, τα κορίτσια που ψάχνουν και θα πιάσουν τον κότσο. Κάτι Κινέζες άσχημες, κάτι. Έχεις τη γουρλωμάτα Κινέζα. Έδειξες χέρι. Τι να δείξεις χέρι? Ξύρισες το χέρι, Πράσε, δεν πας με κάνα φορτηγατζή καλύτερα. Αλλά! Πας με Κινέζα. Έλα, ρε, πες τους χορηγούς τώρα. Ναι, αλλά εγώ σε έβλεπα εκεί με τα Κινέζάκια, όπως κάτι φωτογραφίες με την Κίνη. Τίποτα δεν. Λένε μια φωτογραφία και το ηλιοβασίλεμα κάτι. Καλά τώρα πήγες τέλος τελευταία τρύπα του Ζουρνά πήγες. Κοίταξε. Το θέμα είναι πώς θα πουλήσεις τον εαυτό σου. Πώς θα πουλήσεις το μαγαζί σου, πώς θα πουλήσεις την πραμάτια σου. Αυτοί βρήκαν εκεί ένα βρωμό ηλιοβασίλεμα. Έφυγες με στάμπα στον ποπό. Έφυγα με στάμπα δυο. Εμστάμπαγο, θα φύγεις με στάμπα. Ναι. Από πίσω θα έχει μια σαμούτσα πίσω στον ποπό, ε. Είχα... Σε ψήρισαν καλά, ε. Ναι, με ψήρισαν. Αλλά... Τσακώθηκα. Καλά, αυτό ήταν το μας του νησιού. Τσακώθηκα, έτσι. Εντάξει, ναι, μια χαρά. Χοντρά. Αλλά ανανεωμένο σε βλέπω. Χοντρά τσακώθηκα. Με ποιο, με τη Η σφιτονοικοκυρά ήταν light. Γιατί με βιντεοσκοπίες, εγώ έβαλα εδώ τράβα με κανένα βίντεο. Ναι, είσαι άνθρωπος στο social media. Γιατί με βιντεοσκοπίες και δεν θέλω να με βιντεοσκοπείτε εμένα κτλ. Έχω και ένα διαμάντι. Λέει, επειδή είσαι χοντρή, λέει, τρέπεσαι. Αλλά, να πούμε. Α, αρχίσαμε στα καλά. Ίσα και παλκαρίτσα, δεν κατάλαβα. Επειδή είσαι χοντρή, τρέπεσαι. Τρέπεσαι, άμα είσαι κούκλα. Αρχίσαμε καλά, ρε. Και με ποιον τσακώθηκες τελικά από δυνατά? Με κάτι Ολυμπιακού τσακώθηκα. Με αυτά τα λένε, ρε. Ο άλλος λέει είναι κάτω τώρα σαν τον Νίκη και λέει ότι έχει τα πιο καυτά. Θα έχει να πάει με γυναίκα κάνα 2 χρόνια αυτό. Δεν ξέρω, έχει τα πιο καυτά. Αλλά τώρα φίλο του Διτσιράπη 30 κάτι, σαν Τουζένια, του λέει κάτω εκεί στη Σαντορίνη. Άντερε τον Άντερε. Πού πήγαινε, ρε Άντερε τον Άντερε. Κάτσε, πού πήγε. 2-3 ωραίε γυναίκε είδα και σε ένα εινοποιείο να πούμε. Εινοπα πήγε, έστω, ναι. Πήγατε στο. Δηλαδή, ωραία γυναίκα όταν το 80% είναι Κινέζοι, ρε. Έχει δει κανένα Κινέζο, ωραίο? Όχι. Εδώ συμφωνούμε, Κωνσταντίνε, είμαστε κάτι μαζί. Δηλαδή φεύγοντα από το νησί. Τι έχεις κρατήσει ως... Τον πισινό μου που πονάει. Πονάει ο πισινός, παιδιά. Αυτή είναι τα απόνερα από την εβδομάδα στη Santorini της Φαντάση. Πονάει ο πισινός. Βρωμονήσει, θάλασσα 0. Πήγες κόκκινη παραλία και κόκκινη. Πήγα. Δεν βούτυξες. Δεν πάω στο βόθρο της επανομής καλύτερα. Θα πάω στη κόκκινη παραλία. Να, αυτά θέλω, Κωνσταντίνε. Αυτά τα καυτά. Ποταμός κλάσης ανώτερος, έτσι. Έχει ένας πιτσιρικάς από την παρέα της κόρης μου μια μπλούζα, τη έδωσε ο Καναδάς. Πάω γκρόμπαρι, μόμπαρι, τι να πει. Γκρόμπαρι, ναι, οι Σέρβοι και τα λοιπά. Οι Σέρβοι, νεκροθάφτες, οι φανατικοί τους. Επειδή εγώ να αλλάξω τα ρούχα, έρχεται να μου λέει, με ορμήξαν να μου. Ποιοι τον όρμηξαν? Τον είπανε, κοίταξε εδώ που ήρθες να πούμε. Σιγά, σαν το ρεύμα. Ναι, και στα μελά και τα λοιπά. Εδώ εκεί έρχονται όλοι αφαγκατέρχονται. Αϊτόπιοι σαν το ρινέι, ναι. Άκου να δεις, του λέω. Αυτή την μπλούζα για τη φορέση πρέπει να είσαι μαχητής. Είσαι μαχητής. Εσύ βλέπεις καυγά και φεύγεις. Φέρ την μπλούζα εδώ, του λέω. Θα μπαίνει η Ευγενούλα μπροστά, μην αχωρήσει. Θα μαχαιρώσει την Ευγενούλα. Άσερε τώρα. Και φόρεσε την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Παίρνω ένα ματσούκι μαζί μου. Α, πήρες και ματσούκι? Όχι, θα πάω μόνο. Βάζω την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τι ωραία περνάμε στις διακοπές μας. Παίρνουμε ματσούκια και πάμε στο κέντρο να κάνουμε φασαρίες. Αυτά είναι. Διακοπάρες. Βλέπω κάτι φλόρους 20 χρονών. Έχει λέω κανένα πρόβλημα με την μπλούζα να πούμε. Και να μου και πάω πάει στο διάβολο. Γκρομπάρες ή γκρομπάρες. Νεκροθάτησε. Αυτό ο ίδιο σε ταιριάζει κιόλα. Θα σα κόψω τα λιλιά. Θα τα κρεμάσω, λέω, στο ηφαίστειο. Ο ηφαίστειο. Όχι, λέω, τρελό. Του ύψοντα ή σαν το Ρήνη στην Κρήτη. Ναι, πρόσεξε καλά, του λέω. Θα σα πάρω τα κεφάλια. Δεν θα με ξανενοχλήσετε εδώ πέρα, θα φάτε πολύ ξύλο. Θα φοράμε γκρομπάρι μπλούζα. Δεν μίλησε κανεί κιχ. Αυτή είναι η δυναμική. Οι μάγκε. Οι γάβροι. Κάτω Σαντορινέοι, original. Γιατί οι άλλοι είναι πακετάδε. Δεν ξέρω τι κάνουν. Κόβω τον τζαμπουκά τους ντόπιους. Πες μου κάτι καλό που έκανες. Άρα τους έχω στον τζαμπουκά, φοράμε όλη μπλούζα πάω Ξαντορίνη. Ό,τι γουστάρω φοράω. Φοράω του Κουκουέ την μπλούζα. Ό,τι θέλω φοράω. Τώρα που είπες Κουκουέ, φίλε. Φοράω την μπλούζα, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη. Δεν κατάλαβα. Τώρα που είπες Κουκουέ, σαν σήμερα, ποιος πέθανε? Ο Μάο Τσε Τουνγκ. Τι ήταν αυτός, για πες τον κόσμο. Τι ήταν, ναι. Ο μεγαλύτερος Κινέζος κομμουνιστής που βγάλε το έθνος. Άρα ήταν απατεώνας. Δεν ξέρω τι ήταν. Αυτά κομμουνιστής. Μεγαλύτερος, είχε τη μεγαλύτερη επιρροή του κομμουνισμού σε όλο το παγκόσμιο κίνημα. Και τι έκανε ο κομμουνισμός στη γη, δηλαδή, εφαρμόστηκε ποτέ? Εκεί εφαρμόστηκε. Πού, τι έκανε, δηλαδή. Τι έκανε στην Κίνα? Πίσω από τον κόσμο για πόσα χρόνια ήταν οι Κινέζοι. Έτσι είναι ο κομμουνισμός. Το φέραμε και εδώ, αλλά προοδεύσαμε. Αλλά σήμερα το μια που το ανέβρεσε. Άστα, ναι, το παραμυθά. Κομμουνιστής και χριστιανός είναι μούφες. Ναι. Μουφαδόρ είναι. Και με τη Μερσεντές έξω από το αμάξι. Ρε, κομμουνιστής και χριστιανός. Χριστιανός δεν πάει. Είναι, όχι. Ξεχωριστά. Κομμουνιστής, αν είσαι χριστιανός, είσαι θεωρητικό. Α, ξεχωριστά. Ο καπιταλισμός. Καλά, είσαι θειασότης σου κατά παρελθόν. Όλοι είστε. Όλοι είμαστε, λίγο πολύ είμαστε. Είχατε τον Τσίπρα πέρσι και λαϊδάγατε, τώρα έρθει ο Μητσοτάκης με το χοντρό. Κλαίτε. Μαζί πακετάκι πήγαν εκεί, βελίδι. Εμένα όχι καθόλου. Εμένα θα με πειράξει άλλα πράγματα. Άμα κάνει καλά πράγματα για την κοινωνία δεν με πειράζει. Δεν ξέρω την κοινωνία. Άμα μου ψηφίζουν πρωταθλήματα θα γκρινιάζω. Να γκρινιάξει. Εδώ δεξί που είστε στο Μετρόπολη. Δεν ο Δημοκράτης. Το βαρδάκι, τον κρύο εκεί, γλύφατε τον Άδωνη. Γλύφατε τον Άδωνη. Εγώ γι' αυτό δεν κατεβαίνω στην έκθεση. Δεν μπορώ, Κωνσταντίνο, εγώ αυτά με του πολιτικού. Εγώ δεν του μπορώ του πολιτικού καθόλου. Γι' αυτό δεν κατεβαίνω, μην κάνω κανένα χαζό κι εγώ. Πες το χορηγό τώρα εδώ. Θε να πω χορηγό. Σε φορτώσανε εδώ. Σε φορτώσανε εδώ, σαν σαμουλάρι, γαϊδούρι. Είδε κανένα γαϊδουράκι? Είδε κανένα γαϊδουράκι Σαντορίνη τώρα? Η Σαντορίνη, η γαϊδούρια είναι. Ναι, κτίνη. Τι κτίνινε. Τώρα θέλω να μου πεις πού σε έπιασαν το ποπό περισσότερο. Σε κάτι κάπου. Στα εστιατόρια. Εκεί τρως σαλάτα ελληνική, 100 χωριά. Βλέπεις ένα βρωμοήλιο πιο χλωμό και από τον Οζίλ να πούμε είναι ο ήλιος. Σαν τον Οζίλ. Ναι. Βγάζουν φωτογραφίες, μαζεύονται οι Κινέζοι και κάτι ασχημοκινέζες και τα λοιπά. Σου λέω εδώ μπορώ να κάτσω, είναι ρεζερβέ. Τι ρεζερβέ είναι, να δει τον ήλιο. Λέω πουλάτε τον ήλιο ρε χαϊβάνια εδώ πέρα. Εκεί πουλάνε φίλε και τον αέρα. Έρχονται χαϊβάνια εδώ. Έρχονται χαϊβάνια εδώ, λέει τους παίρνετε τα τελευταία να πούμε. Τα είδες τώρα. Εν τω μεταξύ. Ναι, άμπρα, αυτό ήθελα τώρα να μου πεις το εν τω μεταξύ. Ναι, αυτό γιατί τώρα κάτι έλαψε. Επειδή είναι πιναλέη αυτή η Σαντορίνη. Πιναλέη. Αυτή είναι πιο φτωχό εσύ και 10 σπίτια στο πανόραμα και σε φυσικά. Σταμάταρε τους γύφτους. Α, είναι και γύφτηκες. Άκουδο. Ναι. Επειδή τώρα παίρνει καμιά δεκαετία που μαζεύουν λεφτά, δεν είναι σαν τους Μικονιάδες που είναι χορτασμένοι. Όχι, δεν διαφωνούμε. Τέλος πάντων. Είναι λιγούριδες. Μύκονο πήγες τελευταία. Δεν πατάω. Μύκονο ιδεολογικός. Γιατί? Δεν πατάω. Τι απάω. Θα ξεσαλώσεις τη Μύκονο. Φραπέ 20€. Θα ξεσαλώσεις εσύ στη Μύκονο. Θα είσαι ατραξιό της Μύκονου. Άμα θέλω να κάνω σεξ με άντρα. Πάω στο Όρος. Καλά και. Άσε ρε τώρα. Είναι ανάγκη να πάω στη Μύκονο. Κάνει σεξ και με γυναίκα στη Μύκονο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει. Δεν είπα σε ποιο Όρος. Θα πάω σε ένα Όρος. Σε ένα Όρος. Όρος Σινάς, Όρος Φαλακρό. Στο Φαλακρό μου, ναι. Φαλακρό για μένα. Είδες πόσο στα λέω ωραία. Βέβαια, μ' αρέσει η φρεσκαδούρα. Εγώ σε περίμενα πώς και πώς. Ακουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Λοιπόν, όλα αλλάζουν και γίνονται Wind One όμως. Ήρθε το Wind One, ένα νέο συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα στο www.win.gr / Wind One. Rap and Cool, volume δεύτερη σεζόν πλέον εδώ με το κουμπαράκι. Λοιπόν, Σαντορίνη, κρατάς ένα θετικό, ένα κακό έτσι για να κλείσουμε, γιατί έχουμε τα ρεζιλίκες εθνικής, έχουμε μπάσκετ, έχουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν ασχολούμαι ούτε με εθνική ούτε με μπάσκετ. Με τον Άρη που δεν πήρε ακόμα προπονητή, κάνει 2 εβδομάδες ψάχνει προπονητή. Θα πάμε αυτά να τα δούμε. Θα πάμε. Ας πάρει το Τερζί να πούμε. Αφού έχει το Τερζί. Όχι το Πασχάλη, τραγουδούσε μια διαδρομή. Τι διαφορά δηλαδή. Ο Πασχάλης με τον Απόστολο. Ο Τερζής δηλαδή του Άρη, τι διαφορά έχει με τον Κωνσταντίνο της ΑΕΚ, δηλαδή χειρότερος είναι. Τι μου. Καμιά Κινέζα που τον έπιασε και τρολάει τώρα, μη βγει κάρτα λέει. Ποια Κινέζα να πας με Κινέζα ρε. Έκανες κανένα Κινέζα. Τι να πας με Κινέζα ρε, σαν χλαμάρα. Και εγώ με αυτές τις θεωρίες παιδιά εδώ ίσως να συμφωνούμε καθόλου. Σαν χλαμάρα. Δεν μπορώ τις Κινεζούλες. Δεν τις μπορώ. Και εγώ ρε Κωνσταντή, δεν ξέρω γιατί δεν μου βγάζουν κάτι πολύ θηλυκό, κάτι πολύ αισιακό. Μου βγάζουν κάτι αντί τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κρατάς Σαντορίνη τώρα χωρίς πλάκα σοβαρά. Σου άρεσε κάτι πραγματικά? Όλα τα εινοποιία. Τα κρασιά. Τίποτα άλλο. Βγάζουν καλά κρασιά, αυτή είναι πραγματικότητα. Πήγες εκεί που τα παρασκευάζουν, πήγες στο. Πήγα, ναι. Εκεί μόνο. Μόνο εκεί. Το 80% που δουλεύουν εκεί είναι από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πάμε εκεί μεροκάματα. Καστοριές, μεροκάματα. Δράμες, καβάλες και τα λοιπά. 8 μήνες η σεζόν. Δεν σου άρεσε γυναίκες, είπες το Κιλκής βρήκε πλέον αντίπαλο. Όχι, έχω πάει σε νησιά, τόσες πολλές μαζεμένες άσχημες γυναίκες. Δεν πήγε σε καλή περίοδο. Πιάσε με. Ιούλιο, Αύγουστο εκεί βολάει. Οι βίζιτες λέει τον Ιούλιο λέει έρχονται. Τα κορίτσια που παρέχουν υπηρεσίες διασκέδασης να πεις. Φαγητό καλό είχε αλλά πανάκριβο. Ναι, χωριάτικη 10€. Οι δρόμοι άθλοι κινδυνεύουν να σκοτωθείς. Εγώ μια γουρούνα εκεί γυρνούσα, θυμάμαι. Είχα πάρει μια γουρούνα και ήμουν μια εβδομάδα μαζί της. Με την γουρούνα. Τίποτα δεν είναι. Μια θέα έχει από πάνω να δεις, ξέρω εγώ, ένα βρωμονί. Ξέρω αυτό. Δεν είναι τώρα για τόσο διαφήμιση που. Είδα κάτι Κινέζοι εκεί πέρα παντρευόντουσαν να πούμε. Α, τους πέτυχες να παντρεύονται, μπράβο. Είχε γάμους, κάνουν τέτοια πράγματα. Κάνουν τέτοια πράγματα κτλ. Ρομαντικά δίθεν κτλ. Καλά, καλά. Έχουμε λεφτά να φάνει να πούμε. Εμείς πάντως έχουμε αναρτήσει έτσι γιατί μας πολύ επίκαιρη μια κορασίδα από τη Σαντορίνη, η οποία κάθεται και αναπολύει, κάθεται και σκέφτεται. Και έχουμε βάλει τι μπορεί να σκέφτεται. Το Ραπ που έφυγε, τον Γκουλ που πήγε στο κουρίο προχθές και δεν τα πήρε πολύ, την εθνική που μας έκανε ρεζιλίκια χθες με το Λιχτενστάιν, ή το Γιάννη Ντοκούμπου που παίζει σε λίγο με την Τσεχία. Ξέρεις τώρα μεγάλη στεναχώρια, αγωνία. Αν θα παίξατε τον Κούμπο με την Τσεχία. Γιατί βρίζετε την εθνική ομάδα? Ποιος τη βρίζει? Εδώ όλοι. Την απαξιώνουμε πλέον. Γιατί τη βρίζετε? Την απαξιώνουμε. Γιατί τη λέτε Αθηνών? Όταν έπαιρνε το Euro δεν ήταν των Αθηνών? Όχι. Τι ήτανε, ποιο ήταν? Θες σου πω την δεκάδα? Ναι. Ήταν όλοι παίχτες έξω. Ποιος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ? Κακάτσες. Ποιον βοηθούσε? Τον Ολυμπιακό, όπως συνήθως γίνεται πάντα. Παρακάτω. Μα δεν αλλάζει κάτι. Τον Ολυμπιακό βοηθούν οι ΕΠΟ. Τώρα τελευταία χρόνια είναι ουδέτεροι. Παρακάτω. Βάλαμε εμείς εδώ το γραμμένο για να κρατάει ισορροπίες και να μην βοηθάει κανένα. Ναι. Αυτό κάνει ουσιαστικά. Καλά, όχι για να βοηθάει εμάς. Ο γραμμένο, εγώ δεν τον έβαζα ούτε στην πολυκατοικία μου να κρατάει τα κοινόχρηστα. Ναι, δεν τον έβαζα με τίποτα. Δεν τον έβαζα. Όχι, είναι τελείως ακίνδυνος. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνος. Αν ήταν επικίνδυνος θα ήταν καλός. Είναι τελείως ακίνδυνος. Ακίνδυνος λες, ναι. Ο ακίνδυνος γκίκας μαζί. Γιατί τη βρίζετε την εθνική ομάδα, γιατί τη λέτε. Δεν τη βρίζουμε, πλέον γιατί την απαξιώνουμε. Ήσταν Έλληνες. Εγώ ήμουν Αθέληνας όταν ήμουν. Εγώ, τίποτα, ναι. Ούτε εσείς ήσταν Έλληνες, ούτε εγώ, γιατί ήμουν Αθέληνας εγώ. Ναι. Όταν έλεγε τη βρωμοεθνική σας, το Μανατζαρέων κτλ. Τότε τι. Γιατί τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Από τότε που έφυγε ο Σάντος και ο Ρεχάγκελ. Το εθνικό φρόνημα. Έχει γίνει. Πάτε σκύλια λέστε. Το εθνικό φρόνημα έφυγε από τη μάπα σας. Όχι, δεν έφυγε. Γιατί δεν έχει τώρα λεφτά, Δεν έχει φύγει το εθνικό φρόνημα. Απλά η εθνική πλέον έχει γίνει η εθνική Μανατζαρέων. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Με Σάντος και με Ρεχάγκελ. Δεν ήταν. Με Σάντος και με Ρεχάγκελ όλα είχαν στρατιωτική πειθαρχία. Φέραμε δύο σοβαρούς ανθρώπους και είπαμε μάγκες. Ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ήταν διάφοροι, περίεργοι, κατά διαστήματα. Ποιο βοηθούσαν. Βρε τον Ολυμπιακό μπορεί να το βοηθάνε συνέχεια. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ήταν ποιος ο άλλος που ήταν βαλσαμωμένος εδώ από την Ξάνθη μέχρι και ο Γκιρτζίκης. Ήταν δικό του. Κακάτσης. Παοξής που ήταν με τον Ολυμπιακό. Γκιρτζίκης και Κακάτσης. Κι άλλοι ήταν. Ο άλλος που κατέστρεψε τον Ηρακλή, πώς το λέγανε. Ποιος ήταν ο Πιλάβιος. Ο Πιλάβιος ήταν. Μάλιστα. Διάφοροι. Ήταν, αλλά είχαμε δύο σοβαρούς ανθρώπους εκεί μέσα. Ναι, ναι. Άμα έχει σοβαρούς ανθρώπους. Τι φταίει για την εθνική, οι ομάδες σας, οι βρωμομάδες σας. Πάλι ομάδες σας. Όχι, εγώ φταίω. Τι να κάνουμε. Κάτσε, γιατί φταίνει ο ομάδας μας. Όταν φέρνει ο άλλος το βρουσάκι του Παυλίδη, εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Πώς λέγεται. Ποιον εγώ σεντερφόρ. Ναι. Το τσουμπάκ που με έχω. Ο Ολυμπιακός πώς λέγεται. Το Ελαράμπη. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει τον Λιβάγια και τον Άβο. Ο Άρης. Ο Άρης έχει τον. Παναθηναϊκός πήγα τον είδα το Μακέντα. Α, το ρήμαξε ο Παναθηναϊκός, το Μακέντα. Δεν λέω για σεντερφόρ. Ναι. Λέω για Άρης. Δεκάρια. Ποιους έχετε, ποιον έχεις. Το Πέλκα. Ο Πέλκας για τον Πιμπέρο άλλος. Για τον Πιμπέρο άλλος. Τον Πέλκα έχουμε, ναι, τον Πέλκα. Ο Ολυμπιακός τώρα. Μέχρι πρώτος έπαιζε ο Φορτούνης, ο Πέλκας και ο Μάνταλος. Ναι. Και ξαφνικά ο Πέλκας, χωρίς να εγώ λέω είναι τεφορμέ, δεν είναι κάτι. Ναι, ναι. Βρέθηκε ο Βρουσάι, το παλικάρι, ναι. Δεν πίζει, δεν έχω τίποτα. Ναι, ναι. Αλλά παίζει στη 15η της Ολλανδίας. Ναι. Ενώ πάω άλλος που παίζει. Ποιος. Σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα. Στον ταμπλούχο Ελλάδος. Στην Ευρώπη που είναι ο ΠΑΟΚ. Πάντως οι φίλοι μου δεν βγαίνουν ούτε καν. Ελάτε, πάμε παρακάτω τώρα. Δεν βγαίνουν ούτε καν. Στην Ευρώπη που είσαι, ρε φίλε. Τι που είμαι στην Ευρώπη. Νούμερο 80. Η επανομή της Ευρώπης. Νούμερο 80. Έλα, βρε, οι φίλοι μου είναι νούμερο 500. Και σε πήρε ο Βρουσάι. Εδώ βρίζεται τον Μπέλκα. Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα, δεν μπορεί να τη βάλει από έξω μέσα. Ναι. Θέλει τον Μπέλκα στην εθνική εσύ. Θα πάει στην έκθεση. Για να τον πουλήσει εσύ. Ναι, θα πάει στην εθνική. Κάτσε με τον Βρουσάι. Πού να πάω. Έκθεση. Όχι. Να πούμε ότι έχουμε φοβερό στούντιο εκεί πάντως. 7 με 15. Να πάτε. Θα είμαστε στη ΔΕΔ, στο Σταν 17. Να γνωρίσετε όλους τους παραγωγούς. Θα έρθεις και σε κάτι σκασιά. Δεν γίνεται. Έχω δουλειές. Θα συμπληρώσετε ειδική φόρμα που θα βρείτε και να μπείτε σε καθημερινές κληρώσεις. Έτσι κάθε μέρα 11 και 4 το Ζαΐρης με τον Πάκο καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Θα ανακοινώνω ονόματα ενός τυχερού που θα πρέπει να καλέσει σε 30 λεπτά για να κερδίσει τάμπλετ smartphone MLS αξίας 2.500 ευρώ. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ρε Κωνσταντίνε. Τα δώρα είναι ωραία. Αυτά είναι ρε Κωνσταντίνε. Ό,τι δίνουμε καλό είναι. Βέβαια ότι δίνουμε καλό είναι. Έλα, πείτε κάνα τέταρτο της ειδής τώρα, να πούμε και 50. Όχι. Θα πούμε και κάτι ακόμα πριν πάμε στο διαφημιστικό. Ναι. Και έχει να κάνει με το ρεύμα μας. Έτσι, ξενύχτη τέλος. Τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One, μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Όσο χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Φίλες και φίλοι, απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μπορεί να μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Θα επιστρέψουμε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετά. Θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε λίγο το νέο κάζο της Εθνικής. Τον Αντετοκούμπο που με την παρέα του 11.30 ώρα μπαίνουν στη μάχη με τους Τσέχους. Τις μεταγραφές που έγιναν ή δεν γίνονται σε Άρη ΠΑΟΚ. Τι γίνεται στο Ηρακλή, όλα αυτά μέχρι και τις 10. Λοιπόν, να σας αποκαλύψουμε ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής. Ο Γιώργος Θεοφάνους, ο άνθρωπος που ό,τι γράφει γίνεται χρυσό πραγματικά. Ρέμος, Βέρτης, Θεοδωρίδου, Τερζής, ατελείωτη λίστα. Όσοι αγαπάμε λοιπόν τα λαϊκά τραγούδια, να πάτε να τα δείτε στο Θέατρο Βεργίνα. Παραστάσεις ξεκινούν στις 13 Σεπτέμβρη και θα είναι εκεί για 5 μόνο παραστάσεις. Μαζί θα είναι και η Όλγα η Βενετσιάνου, ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης και η Δήμητρα η Σαθοπούλου. Εισιτήρια θα βρείτε στα Public και στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν Γιώργος Θεοφάνου στο Regency Καζίνο στο Θέατρο Βεργίνα. Δεύτερο ημιωράκι. Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος επέστρεψε φορτσάτος, ο Καζαμπάκας απέναντι, ο Κουλ. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί εμείς δεν τα αφήνουμε έτσι. Μην τα αφήνεις, τι είναι. Όχι, δεν τα αφήνουμε. Για πες τι. Είχαμε σύμφωνα με δημοσίευμα τα οποία δεν έχω δει πολλά να βγαίνουν, βέβαια. Ναι. Επίθεση, εισβολή, επίθεση K16 σχολής στη Θεσσαλονίκη του Ολυμπιακού. Λογικό. Λογικό λες, Βεβαίως, ναι. Άρα λες προκάλεσαν. Όχι, που πάτε και ανοίγετε σχολή. Αυτό λες. Άμα πάει ο ΠΑΟΚ και ανοίξει σχολή στον Πειραιά. Θα τον αφήσουνε λες. Θα τους πάσουν στο ξύλο. Ναι, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι εγώ τα αφήνω έτσι. Όλα τα συζητάμε. Ναι. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη πραγμάτων στην ελληνική κοινωνία. Στην ελληνική πραγματικότητα που ζούμε, αυτό ζούμε, το παίρνουμε. Αν δεν γινόταν, δεν θα ήταν λογικό. Ναι. Είναι λογικό. Είχαμε λοιπόν εισβολή από 100 άτομα, έφεραν διακριτικά συνδέσμων. Κουκούλες είχαν, γιατί συμφωνάτε και κουκούλες. Ναι. Αυτό 100 άτομα μπήκανε μέσα. Του ΠΑΟΚ ήταν, έτσι. Ναι, του ΠΑΟΚ ήταν. Στο Πολυδέντρι, εκεί στα τεφά με το Πολυδέντρι που είναι η σχολή του Ολυμπιακού. Εντάξει. Νομίζω δίνεις μια εξήγηση. Αυτό που έγινε σαφώς είναι κατακριτέο, δεν υπάρχει σε νορμάλ κράτος, δεν υπάρχει. Είναι, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Πάνε και κυνηγάνε πιτσιρίκια, από όπου και αν προέρχονται. Γιατί, πρώτη φορά το κάνετε. Απλά στην Ελλάδα που ζούμε. Δεν το κάνατε, δεν. Ναι, βέβαια, όλοι και όπως το είπες και ο Ολυμπιακός, αν άνοιγε ο ΠΑΟΚ κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια ένα σύνδεσμο σχολή ΠΑΟΚ. Αυτά τα έχετε ξανακάνει εσείς. Ναι. Εκεί, πώς λέγω, τα Θέρμη, που είχατε πάει. Κάτι γυναικόπαιδα που βαράγατε. Τα κάνουν. Και αν πάτε κάτω στον Πειραιά εσείς, θα σας τα κάνουν και οι άλλοι. 100%. Μα είναι φυσιολογικό. Εσείς ανοίξατε σύνδεσμο στο κέντρο της Αθήνας. Και το φυλάει είναι η Μπάτση. Η Μπάτση, ναι, συνομική. Τι σύνδεσμο, να μην φυλάει η Μπάτση. Και στον Ολυμπιακό εδώ πέρα κάναν σύνδεσμο σε όροφο. Ναι, και πάει όροφος. Απέναντι από το αστυνομικό τμήμα. Πάει όροφο. Άσε, τι πάει όροφο. Άρα λέει ο Κωνσταντίνος ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα εν έτη 2019. Να ανοίξουν σχολές Ολυμπιακού εδώ, ΠΑΟΚ, Σοπηρά. Είναι απολύτιστο μέρος η Ελλάδα. Ναι, μακριά από τέτοια. Και θα έχουμε αυτά τα πακόλουθα. Πήγε η παρέα της κόρης μου με την μπλούζα του Γκρόμπαρη στη Θύρα Σαντορίνη κτλ. Άμα δεν ήμουν εγώ τρελός να πάρω τα αντικείμενα μαζί μου και να φορέσω την μπλούζα, μπορεί να τον πλακώναν. Τι είναι. Ναι, εντάξει, ναι. Την βρέθηκε ο τρελός, σου λέει αυτός είναι τρελός. Θα μας πυροβολήσει, θα μας κάνει. Α, τον ήσυχο. Είπαν 20 για τον 50. Εσύ χάρη αυτό κατάλαβες, ρε φίλε. Δηλαδή πρωί. Τι κατάλαβε ο Χάρης. Προκάλεσα, λέει, επειδή άνοιξε σχολή στην Αθήνα. Μπράβο, ρε Κουλιανέ, ήθος. Αυτό κατάλαβες, ρε Χάρη. Δηλαδή τώρα πρωί θες να με βγάλεις έξω από τα ρούχα μου, δηλαδή. Είπε τη λέξη προκάλεσαν. Αυτό τον πείραξε αυτό. Α, αυτό τον πείραξε. Ναι, εγώ ρωτάω και λέω στα λεγόμενά σου. Ότι προκάλεσαν επειδή έφτιαξαν εδώ σχολείο. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι πήρα θέση. Ναι, φυσικά. Εν έτη 2019 λέω δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Δεν είστε πολιτισμένοι άνθρωποι, οι Έλληνες. Οπότε είναι φυσιολογικό να γίνει αυτό. Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Είστε απολύτιστοι. Είμαστε απολύτιστοι. Είμαστε. Ναι, αλλά αυτά όλα είναι κατακριτέα. Όλοι. Αυτά εδώ δεν πρέπει ούτε καν να τα φανταζόμαστε. Σε μια κοινωνία παίρνει τα ήθη και τα έθιμα μια κοινωνία. Εντάξει. Αυτό που έγινε ήταν φυσιολογικό να γίνει. Εφόσον υπάρχει αυτό το καθεστώς και αυτή η νοοτροπία και αυτή η κουλτούρα. Πάμε παρακάτω. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί ήδη από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε μετακινήσεις οπαδών. Τώρα πάμε να κάνουμε σχολές οπαδών μετακινήσεις που είναι και συνδυσμένες σε άγριες καταστάσεις. Σχολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αυτό. Σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στην Αθήνα το φυλάνει μπάτσι. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται. Έτσι έχουμε δομήσει την κοινωνία μας. Ναι. Μάλιστα. Κατακριτέο, ούτε καν. Ο Πανελλήνιος κάτω, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, έχει κλούβες απ' έξω. Ναι. Τι είναι, ναι. Οι άλλοι κάνανε σύνδεσμο φίλων Ολυμπιακού σε όροφο και δεν ξέρει κανείς που είναι. Στη Δωδεκανήσου απέναντι από το αστυνομικό τμήμα. Εκεί το κάνανε. Πού να το κάνανε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας. Δεν ξέρω κι εγώ αν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει. Πού να το κάνανε. Είχε ανοίξει, έκλεισε πάλι. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά έτσι έχουμε δομήσει την κοινωνία μας, έτσι την βιώνουμε πλέον. Εγώ εκεί καταλήγω. Εντάξει, μην διαμαρτύρεστε να φτιάξετε την κοινωνία. Θεωρήστε το φυσιολογικό γεγονός. Λέει ο Δημήτρης, λέει εσύ, φίλε Δημήτρη, δεν σου διαβάζω μήνυμα γιατί χαρακτηρίζεις. Πάντως λέει υπάρχουν μικρές ομάδες προ-τζούνιο παιδικά στον ΠΑΟΚ και κανένας δεν τους πειράζει. Πού? Στον Πειραιά. Δεν τους πειράζει. Υπάρχει δηλαδή τι, ΠΑΟΚ σχολή στον Πειραιά. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε, να το ψάξουμε. Δημήτρη, την επόμενη φορά που θα χαρακτηρίσεις, έλα μου τα πεις εδώ πέρα, κατηδίαν. Έτσι, χαρακτηρισμοί κομμένοι. Ραπ, το έζηλα και στην απογευματινή του κούλα, αλλά μάλλον δεν του άρεσε, γι' αυτό το στέλνω και σε σένα. Ωραία, για πες τι δεν του άρεσε. Το διάβασα, αλλά προφανώς δεν είχε αυτό. Εγώ το διάβασα. Ναι, εντάξει, αν ο κόκκινος είχε χιούμορ τώρα που έλειπες, έπρεπε να είχε φέρει το Χατζηνάκο μαζί, να του ζητάει, λέει, να του κάνει σχηματικές αναλύσεις και συμβουλές. Εντάξει, παιδιά, ξεκολλάτε λίγο με το θέμα αυτό με τον κόκκινο, εντάξει, τον πυροβολάτε, φτάνει, οκ. Τι έγινε με τον κόκκινο, ποιο τον βρει, τι γίνεται, γιατί τον βαράει. Δεν ξέρω, κάτι αναρτήσει. Είχαμε του Νικόλα, κάτι έγινε χθες στα social media. Έγινε από την καστοριά του Νικόλα, ναι. Κάτι έγινε στα social media. Το διάβασα κι εγώ. Ναι. Δεν ασχολήθηκα με τέτοια μηνύματα. Είναι ένα θέμα δικό του, αστολίζουνε. Θεωρεί ο ένας ότι το ρουφιάνεψε ο άλλος. Εντάξει, τα συμβαίνουν στους ανθρώπους. Ναι. Εντάξει, και να έγινε και να μην έγινε, είναι φυσιολογική. Και αυτό είναι φυσιολογική αντίδραση. Ναι. Ο Μάο Τσε Τουνγκ λέει ήταν ο μεγαλύτερος δολοφόνος του κόσμου. Λέει πάνω από 45 εκατομμύρια. Δεύτερος ο Στάλιν. Τρίτος ο Χίτλερ με 17 εκατομμύρια. Ρε παιδάκι μου, άσε τα κομμουνιστικά. Καλά έκανες, λέει, με τη φανέλα, λέει, για τους βρωμοτέλος, χαρακτηρίζει κάπως, τέλος πάντων, ναι. Όχι, εμένα δεν γουστάρω στη δημοκρατία που έβαινε ο Περικλής και ο Σοφοκλής και όλοι αυτοί οι αρχαίοι που υμνείται. Ναι. Οι νεοέλληνες. Αφού έχουμε αλλάξει τελείως από το. Τι σχέση έχουμε με αυτούς. Τι σχέση έχουμε. Και εγώ ζω και προστατεύω τον εαυτό μου ανάλογα με τις αυτές. Μαζί σου, μαζί σου. Ο φίλος του Άρη λέει και γεια σου Κουλιανέ, θέλει να μου την πει. Θα σας αλλάξει τα πετρέλαια φέτος Ολυμπιακός. Αυτό είναι αλήθεια. Λες, θα σας τα αλλάξει. Θα μας τα αλλάξει πετρέλαια. Και... είναι έχετε... δυνατός εξαγωνιστικά με λες. Πολύ, και αγωνιστικά είναι καλύτερο. Καλά, πέρσι... δεν το βλέπω να είναι, εντάξει. Ναι. Πέρσι... Μισό μηδέν πήρε και τα δύο μάτς με πέναντι του ένα δεν έπρεπε. Πήρε παίχτες, τι πήρε παίχτες. Εγώ έβλεπα χθες τις αναλύσεις, γιατί αυτά δεν τα λέει κανένας. 10-11 εκατομμύρια του Ολυμπιακού, τόσο έδωσε και ο ΠΑΟΚ. Και το transfer market έβαλε τα συν και τα πλην, 4 εκατομμύρια μείον ο καθένας. Τα λογιστικά. Για κάποιους που μιλάω, ο ένας πήρε 40, ο άλλος δεν πήρε τίποτα. Μηδέν. Ρε άστα αυτά. Ναι. Πήρε ο χοντρός παίκτες. Πήρε, όσους πήρε και ο ΠΑΟΚ. Άντε παντέλια. Ας τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο χοντρός πήρε τα 30 εκατομμύρια. Πήρε παίκτη. Όχι. Τι όχι. Δεν πήρε παίκτη. Δεν πήρε δύο παίκτες. Ποιο, τον Μπενζιά. Ο Μπενζιά είναι. Αφού ήταν αντιφορτούνες από αρχές Ιουλίου μαζί, δεν τα λέγαμε εδώ. Άρα τους ξεγέλασε. Εννοείται ρε εσύ. Εννοείται αφού τρομπαπά. Τι θέλω να καταλήξω. Εννοείται ότι τρομπαπά. Πήρε τον Μπενζιά που ήταν να τον πάρουν τον Ιούλιο και ξέρεις ποια είναι η καραμέλα του. Ότι έδωσε τα 7 σου Μποντένσε. Ναι. Αυτή είναι η καραμέλα. Δηλαδή πες που τον είχαν εννοεί. Εσείς που σας φέρατε εσύ δεν φάγατε παπά. Εμείς ρε φίλε ψάχναμε για χαφ. Τον πήραμε. Τι να κάνω. Τώρα είναι καλό κακό. Εσείς που παίζετε 4-4-2. Με αργούς χαφ. Και έχει ένα προπονητή που περιμένω το Μαουρί. Περιμένεις Μαουρίσιο. Να έρχεται τώρα, είναι έτοιμος, φρεσκαδούρα. Ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος. Έτοιμος, θα είναι σε 15 μέρες. Πώς, σε 15 μέρες θα είναι έτοιμος. Έτοιμος να μπει. Ήδη έχει κάνει προπονήσεις, συμμετέχει στα διπλά, είναι έτοιμος να μπει. Δηλαδή ο καλύτερος παίκτης χαφ του ΠΑΟΚ είναι ο τραυματίας. Ήταν ο τραυματίας. Ναι, τι να κάνουμε. Και εσείς δεν φάγατε παπά, δηλαδή φάγατε μόνο εσείς. Φάγαμε. Φάγατε και εσείς. Εμείς όμως τα λέμε, αυτή είναι η διαφορά μας. Οι άλλοι, αν δεν πει τίποτα, θα τρελαίνονται. Εγώ λέω ότι όλη η διαχείριση στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ φέτος ήταν άθλια. Τέλος, τι να πω, εδώ είμαστε. Πολύ κακή διαχείριση. Πώς είναι τους δημοσιογράφους που έχουν χαρτζηλί και τους. Τα non-paper αυτά πια. Άρα δεν είμαστε non-paper. Όχι, ούτε του χοντρού, ούτε του κοντού, ούτε του τσιγκούναρου. Κανενός. Τι ωραία. Πήγα λοιπόν Παναθηναϊκό. Για πες το ρήμαξ το μας. Φίλε, με έσωσες. Έκανα το πρώτο μου σοβαρό μπετ χρονιάς. Το ξαναλέω. Γιατί από πέρσι πονηρό ασκεπτόμενο λέω του έδωσε το μάτ στον Παναθηναϊκό, στο όβρι τη Τσέλσης και στη Γιουβέντους. Κάνω το over τη Chelsea, καλό μπε, τριψήφιο το νούμερο. Ωραία. Ναι. Και έχω Παναθηναϊκό. Και εκείνη την ώρα που βλέπω το μάσο δεκάλεπτο, βλέπω τη φωτογραφία σου στο Άκα. Ναι. Βρε, αμέσως στο δευτερόλεπτο το κάνω κασάουτ, λέω το μάτσο, λέω κάτι θα γίνει, λέω. Ναι. Θα διακοπεί, θα μπουν μέσα, θα έχουμε τρίμπαλο από τον Όβι. Και μέσος φιλαράκι μου να είσαι καλά, σε χρωστάω κέρασμα. Το τράβηξα, κασάω. Είμαι στα εκδοτήρια, του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά... με καμιά πεντακουσαριά Παναθηναϊκούς. Ναι. Και αρχίζω και τους πιάνω κουβέντα. Ναι. Τους λέω, τι έγινε, λέω, κότες, δώσατε το μάτς πέρσι 1-3, θα το πάρετε σήμερα το μάτς, θα το πάρουμε. Όχι, ναι, αυτό έλεγα και εγώ, ο πονηρός, ο πονηρός. Πόσα ευρώ πλήρωσα εισιτήριο να δω τον Μπούγκουρα. 40 ευρώ. 40 ευρώ! Ρε φίλε, εκεί σε πιάσαν τον Ποπό, όχι Σαντορίνη. Πρόσεξε. Ποιο Σαντορίνη, στο Άκα τον πιάσανε. Δεν είναι ότι πιάνει το. 40 ευρώ δυστυχώ. Ήθελε να είμαι δίπλα στα επίσημα. Α, ήθελε και Κυριλάνο. Τι να πάω απέναντι. Αλλά με καπετάνιο δίπλα. Βλέπω δύο κερκίδες τη Θύρας 13. Μία αριστερά μου. Και μία σπάσαν αυτοί. Ναι. Σπάσαν. Λέω, ρωτάω και τους παλεμάχους και κάτι άλλους εκεί πέρα που ήταν. Τι παίζει. Τι παίζει. Λέει, αυτοί λέει, τα παίρνουν από τον Αλαφούζο. Και αυτοί δεν τα παίρνουν. Οι άλλοι δεν τα παίρνουν. Αλλά. Οι οργανωμένοι οπαδοί κάνουν τέτοια. Λέω, σαν τους paper δημοσιογράφους. Ναι. Δηλαδή όλοι τα παίρνουν. Ναι, μου λέει, αυτοί απέναντι. Τα παίρνουν. Δεν τα παίρνουν. Αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτοί αριστερά. Τα παίρνουν. Να ξέρουμε εγώ τι γίνεται. Ξέρω τι γίνεται. Έχει διασπαστεί, λέει, η Θύρα 13. Σε αυτούς που τα παίρνουν και σε αυτούς που δεν τα παίρνουν από τον Αλαφούζο. Λέω, δεν το πιστεύω. Τα λέτε αυτά, δεν τα υιοθετώ. Πώς δεν το πιστεύεις, Κωνσταντίνα, αφού όπου φτώχεια και μιζέρια ρε. Έχω ένα παιδάκι 10 χρονών που παίζει στην ΚΑΠΑ 12 του Παναθηναϊκού τερματοφύλακα. Εσύ. Μιας φίλης μου. Φίλης φίλου, ναι. Οικογενειακής. Ναι. Κάτω στη Λατίνα, ο γιος. Λοιπόν, και ο πατέρας του δεν μπορούσε να είναι εκεί, δούλευε. Και πήγες εσύ. Μου λένε, πάρ' τον πιτσιρικά. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Λέω, εντάξει, θα τον βάλω έτσι. Πάω εκεί, λέει, θα πληρώσει και ο πιτσιρικάς. Λέω, παίζει στο Παναθηναϊκό στην ΚΑΠΑ. Πόσο χρονών ήταν? 10. Και 10 περνάς κάτω. Μου λένε, κάτω από 12 περνάνε χωρίς εισιτήριο. Μου λένε και αυτοί, η security, λέει, Ραπτό, λέει, τι έγινε, λέω, τι γίνεται, λέει, είναι εντολή Αλαφούζου, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Από 7 χρονών και πάνω. 7 τροπή. Και του λέω, ρε φλόρε Αλαφούζε. Ρε φλόρε. Αλλά κάνεις χώστα. Θα του τα χώσε και στο Άρτ σήμερα. 7 χρονών παιδάκι στο Άκα. Τους παίρνεις εισιτήριο. Με 75.000 κόσμο. Με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος γελάει ο κόσμος. Έχει 8.000 κόσμο το Άκα. 9, 10 και έχει 60.000. Βάζεις το παιδάκι ρε Αλαφούζε. 7 χρόνια πληρώνεις εισιτήριο. Ρε αλαφούζε. Πες τα να ξεθυμάνεις από το πιάσμα. Ρε αλαφούζε. 40 φίλε, φαίνεται σαν να γράφει ένα νούμερο από πόσο. 40 ευρώ για να πάρει να δεις τον Μπούγκουρα. Ο φίλος ο Δόρης να ξέρεις. Ο οποίος Μπούγκουρας είναι ο πρώτος που φεύγει. Είναι ο πρώτος κοντός στόπερ που είναι και αργός. Δεν είναι πολύ αργός. Τι δεν είναι πολύ αργός. Δεν είναι πολύ αργός. Τον έκανε ο Μάνος. Κοντός είναι για στόπερ. 1,77 πόσο είναι. 1,77 σαν και εμένα στόπερ. Κοντός είναι, αλλά. Στόπερ και αργός. Χαμηλά. Κοντρέρας. Ανέγκρι. Τι Κοντρέρας. Κοντός και αργός. Αλλά μπαλάρα. Ήξερε τόνους μπάλα. Τι αργός ήταν ο Κοντρέρας. Κανονικός. Δεν το λέει και γρήγορα τον Κοντρέρας. Αλλά ήξερε μπάλα. Ήξερε το τόπι τέλος πάντων. Λοιπόν, ο φίλος ο Δόνης είναι νο-ένα για μπούλο. Το ξέρεις, ε. Ναι. Άμα μπει στις σχηματικές εταιρείες, ποιος είναι ο επόμενος. Θα τραβήξει ένα διπλό εδώ στο Χαριλάο και θα σωθεί. Να τα μας καπάμε σιγά σιγά, να ζεσθενόμαστε λίγο. 1,50 ο άσος του Άρη. Όχι 1,50, ποιος το είπε, όχι. Εγώ στο λέω. Α, δεν είναι έτσι, όχι, δεν είναι. 1,50 ο άσος του Άρη. 1,85 είναι ο άσος του Άρη. 1,85. Αφού το έχω μπροστά. Δες εκεί σε κανένα site. Να, περίμενε λοιπόν. Για δε. 2 φράγκα ανέβηκε κιόλας. Ανέβηκε. 2 φράγκα. Τι είναι, αφού δεν παίρνει προπονητή ο άλλος. Έχει μια εβδομάδα λιβανίζει όλη την Ευρώπη. Γιατί να πάρει. Χωρίς λεφτά όμως δεν παίρνει. Πάει να πάρει, έχει 3 ευρώ και θέλει να πάρει Mercedes αυτοκίνητο. Ποιος θα το πάρει, να Γκούτι, να Ιέρο, πώς θα τους πάρεις αυτούς. Εντάξει, ο Άρης φαίνεται ότι θα είναι στα play out. Play out. Όχι και play out. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, ήρθες φορτσάτους από Σάντλου Ρίνι. Για να πάρετε πρωτάθλημα φέτος εσείς. Ναι. Ή να έχετε ευκαιρία να το πάρετε. Να το πάρετε, ναι. Πρέπει. Γιατί η Αύρα λέει Ολυμπιακός, έτσι. Η Αύρα λέει Ολυμπιακός. Πρέπει. Τι είναι να γίνει. Να βάλετε στην πεντάδα. Έχουμε ήδη. Ξάνθη Βόλο. Δεν τα έχουμε τα παλιά. Εάν βάλετε Ξάνθη Βόλο, κάτι μπορεί να γίνεται. Αν μπει ο Άρης. Ο Ατρομητούλης. Ο Ατρόμητος δεν έβαλε ένα γκολ ο Βέλιας. Άρχισε ο μπαμπάς του. Έφυγε ο μπαμπάς του. Καλά έκανε ρε φίλε. Αυτό το γκολ που έβαλε ρε φίλε, αυτό το γκολ που βάλει είναι το γκολ της χρονιάς με τη μία. Και σου το είπα. Περίμενε τον Βέλιο να πάει ο Νοέμβριο, Οκτώβριο. Τα βαριά κορμιά θέλουν χρόνο. Δεν συγκολέβαλε τώρα. Αυτό είναι γκολ Σέντερφορ Ιμπραήμοβιτς. Δεν είναι γκολ απλού. Θα ξαναβάλει πότε γκολ πάλι. Θα ξαναβάλει μετά τον Πάοκ να βάλει. Δεν θέλω να βάλει τώρα γιατί έχουμε. Τώρα έχουμε τώρα με τον Πάοκ. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσοχη, καλόσανα. Μας έλειψες, ρε φίλε. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Αν και ο Ατρόμητος είναι χειρότερος από πέρσι. Όπως και ο Πάοκ είναι χειρότερος από πέρσι. Έχει κακό προπονητή ο Ατρόμητος και κακό προπονητή ο Πάοκ. Ο Λουτσέσκου ήταν πολύ καλύτερος. Και στον Άρη λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ναι, ο Λουτσέσκου, βρε Λουτσέσκου τα λέτε και τα κλαίτε. Όπως... Εγώ όταν φώναζα για τον Λουτσέσκου, εσύ με ξεφωνίζατε. Σωστό. Είχε 10 φιλικά ο Κοντός. Γιατί τώρα δεν θα έχει. Εντάξει. Θα έχει και τώρα. Αλλά είχε μπάλανς. Είχε ισορροπία στην ομάδα. Δεν τρώγαμε γκολ σε μια φάση. Και στον Άρη ισχύει αυτό. Είχε 10 φιλικά ο Κοντός, μεγάλος προπονητής. 10 θα έχουν και τώρα. Και να σου πω κάτι άλλο που. Για πες τώρα. Όταν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και τη δεύτερη χρονιά σε 90, τι λέγατε. Ποια η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πότε πήρε το κάπου με τα χαρτιά. Ναι, τα χαρτιά. Τι λέγατε, οι πορτοκαλάδες τελειώσανε. Τελειώσανε. Εσάς τελειώσανε οι πορτοκαλάδες. Δεν μου λες, πέρσι τέτοια περίοδο πάω κάποια μπάλα ή ήμασταν εδώ και ξεφωνίζαμε. Για πορτοκαλάδες μιλάω. Για πορτοκαλάδες μιλάω κι εγώ. Γιατί βλέπω ότι η χημία. Γιατί εγώ βλέπω και πέρσι τέτοια περίοδο. Βλέπω όταν πιάσει το ρολόι 60 λεπτό. 65. Ναι, και είναι κανένα καρδιοπαθής, έκανε κανένα μπαλονάκι. Παίρνει τα χάπια στο 60. Ναι, πέρσι τέτοια περίοδο τι συζητούσαμε εδώ. Εγώ και εσύ έτσι τέταρτέτα εδώ τα κουμπαράκια. Τι λέγαμε. Ότι δεν τραβάει ο Πάοκ. Την μπάλα παίζει ο Πάοκ, είναι χλωμό. 1-0 τον Αστέρα με το πέναντι του Πρίγκοβιτ. 1-0 τον Πανιόνιο. Φέτος κέρδισα 2-1 αυτά τα μάτια. Δεν έχεις φέτος. Δεν έχω το κεφάλι. Τα δεκάρια, τις μπακάρες που είχες πέρσι, τα δεκάρια μπακάρες και τον εύκολο γκολ στο φορ. Αυτά δεν τα είχαμε το Γενάρη. Μετά ήρθε ο Τσούπα και το κάναμε ακόμα πιο εύκολο όμως γιατί ρόλαρη η ομάδα. Ο Τσούπα δεν έχει το εύκολο γκολ. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι σκάλωσα με τη Λαμία, με τον Πανιόνιο, με τον Άρη. Ναι, θα φορτώσω ρε παιδί μου. Θα γίνει τσαπατσούλικο, θα γίνει. Δεν έχει τσαπατσούλικο. Κεφάλι θα γίνει. Δεν έχει αυτό το τσαπατσούλικο. Το έχει όμως ο άλλος. Το τσαπατσούλικο. Ο Σφιντέλσκι. Ο Σφιντέλσκι λοιπόν, εφόσον θέλει ο μάγκας να παίζει 4-4-2, μία κίνηση πρέπει να κάνει. Να πει τον Μπέλκα, πάρ' τον Μπιμπερό και τράβα έξω. Θα παίξω με τον Σιντέρσκι δεύτερο. Έτσι έπαιξε με τον Πανιόνιο. Έτσι πρέπει να παίζει. Έτσι πρέπει να παίζει. Δεν μου λες, η Αύρα τώρα κάτω τι λέει, το πήραμε το πρωτάθλημα οι Ολυμπιακοί. Αυτό λένε για πες. Υπολογίζουν. Κάνουνε τσιλιπιπί λίγο, αλλά. Νιώθουν πάρα πολύ καλά με τη Νέα Δημοκρατία, νιώθουν πιο άνετα. Ασφάλεια. Νιώθουν μια δικλίδα. Μια δικλίδα. Σου λέει, άμα δεν παίξουμε καλά, θα έχουμε τον Κυριάκο που τον βγάλαμε. Και μου πέρα στο λιμάνι του Πειραιά, λέει: έχω ακούσει τις εκπομπές που λες, ότι δεν θα ήθελα να είμαι νεοδημοκράτης και παοξής. Εγώ λοιπόν είμαι Σιριζέος Ολυμπιακός πέρσι, σε τι τράβηξα, λέει. Για πες τους λέει τα ίδια να τραβήξουν κι αυτοί. Εγώ είμαι, μου λέει, Σιριζέος Ολυμπιακός. Τι νομίζεις, έχουν κι αυτοί τα δικά τους, μην νομίζεις ότι μόνο εμείς. Κάθε λιμάνι και καημός. Βέβαια, κάθε λιμάνι. Τώρα μας πήρε, τώρα που λιμάνι μας πήρε ένας μπαγάς από την Τανζανία προχθές. Πού είναι ο Κωστής, λέω, διακοπές Αντώνης, έψαχνα από την Τανζανία, ρε. Λοιπόν, στο Βικελίδης ισχύει αυτό, δεν το ξέρω. Ότι ότι και Σοβικελίδης πληρώνει τα 7 χρόνια. Δεν το ξέρω γιατί πώς λένε. Λοιπόν, δεν πήγα Βικελίδης, ναι. Δεν ξέρω. Στο ΆΚΑ που πήγα, συνάντησα αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Τα 7 χρόνια παιδιά. Ο άλλος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού στην ΚΑΠΑ 12. Ναι. Δεν του έχει μια καρτέλα. Να του πει: ξέρεις κάτι, θα μπαίνεις μέσα τζάμπα. Ναι. Εμείς στην ΚΑΠΑ 16 του Άρη, του ΠΑΟΚ, στην ΚΑΠΑ 19. Μπαίναμε έτσι. Στον ΠΑΟΚ μέχρι 12 ετών μπαίνουν μέσα τα παιδιά. Μιλάω και τα χρόνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε λεφτά. Ναι. Με βουλινούς, με δεδέογλου κτλ. Ναι. Ήσουν αθλητής του ΠΑΟΚ, παιδάκι στα τμήματα υποδομής, δεν πλήρωνες φράγκο. Ούτε στον Άρη, ούτε στον ΠΑΟΚ, πουθενά. Δεν έδινε ο μπαμπάς όπως δίνουν τώρα στο Κατσαρί 50 κάθε μήνα. Εντάξει. Φυσικά και σε όλες τις ομάδες γίνεται. Παίρνουν λεφτά από τα παιδιά. Φανέλες μας δίναν ο ΠΑΟΚ. Ασίξ Τάιγκερ, έχω φύγει καμιά 30 σπίτι. Μας δίναν παπούτσια, γάντια. Αλλά. Μπαίναμε τζάμπα. Και τώρα πας 7 χρονών παιδάκι να το πάρεις εισιτήριο. Άντε να πω ότι είσαι στη Λεωφόρο που είναι ένα κλουβί, πάει στο διάλογο. Στο Άγκα με τον Όφι. Που έχει άλλα 60.000 καθίσματα κενά. Ναι, ναι. Έχεις αυτούς που τα παίρνουν και αυτούς που δεν τα παίρνουν. Ναι. Άντε ρε, αλλά αφού σε φύγει από εδώ πέρα. Ήρθε το Wind One, ένα συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, στη διασκέδαση, την εξυπηρέτηση. Τόσα πολλά φίλες και φίλοι που δεν τελειώνουν ποτέ. Όλα αλλάζουν και γίνονται Wind One με απεριόριστα data στο κινητό σου, απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία. Όλα αλλάζουν λοιπόν φίλες και φίλοι, γίνονται Wind One. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με ανακοπή καρδιάς. Νέος. Τι νέος? 60-61 χρονών. Νέος δεν είναι, σε ηλικία που είχε να ζήσει άλλα 10 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Ο Μαχαιρίτσας ήταν μεγάλος τραγουδοποιός. Ήτανε. Εγώ είμαι θαυμαστής του. Αγούσταρες Λαβρέντη. Βεβαίως. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Για πες. Όταν κάνεις μια δουλειά σαν τη δικιά μας. Ναι. Ή είσαι ηθοποιός. Ναι. Ή είσαι τραγουδιστής. Ή είσαι showman. Ναι. Ωραία. Δεν αφήνεις κιλά. Ουίσκια. Πήρε κιλά, Βέβαια. Πήρε κιλά, ναι. Και να σου πω και το άλλο. Όταν πάρεις τα κιλά και είσαι επαγγελματίας, θα θες να δώσεις. 63 ετών, έτσι για να μας ακούσει. Από αυτά που έτρωγε, ας πούμε, και ήταν στο Βόλο ήταν ο άνθρωπος, εκεί στην πατρίδα του, είναι καρδιακή προσβολή. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν είναι για λόγους αισθητικής. Για λόγους υγείας, γι' αυτό φωνάζουμε να γυμνάζεστε, να τρέχετε, να κάνετε κάτι, να κινείστε. Έκοψα τα βραδινά, ρε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Δεν τρώω βραδινό. Έτσι. Γιατί δεν τρώω βραδινό? Να έρθω το πρωί, ναι. Φρεσκαδούρα. Βέβαια. Δηλαδή με τα βραδινά και με τα. Τρως και εσύ βέβαια λίγο. Εντάξει, θα τρως, είσαι λίγο μερακλής. Θες να φας την πιτσούλα σου. Ναι. Θες να φας καμιά φορά κρεατάκι, λίγο τσιτσί. Δεν θες. Ναι. Αλλά γυμνάζεσαι όμως κιόλας. Αποφεύγω. Γυμνάζομαι. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Γιατί? Για να κάνω τον κόμενο? Όχι. Για να μπορώ όσο είμαι όρθιος να έχω να πούμε να κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα αρχίσω. Φυσάς το πνευμόν. Βέβαια. Παιδιά, η γυμναστική είναι για την υγεία μας, για τίποτα άλλο πάνω απ' όλα. Πρώτησα για την υγεία. Τι να γίνουμε, μπρούκλιδες, μάκρυνες. Πεθαίνει άλλος 62 χρονών, παλιός αθλητής. Παλαιστές. Ναι. Ωραία, σταμάτησες την πάλη. Σταμάτησες την μπάλα. Σταμάτησες το αυτό. Γυμνάζεσαι. Τρως, πίνεις, τι κάνεις? Καπνίζεις. Θα μου πεις, εσύ που το κάνεις, θα γλιτώσεις? Μπορεί να μην γλιτώσεις, αλλά. Γιατί να το προκαλέσω να πούμε? Τι τα κιλά που είχε. Ναι, εντάξει. Συνέβη από Βόλου γεννήθηκε, έτσι. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Είναι πλήγμα για τη μουσική. Το 56. Ναι. Γεννήθηκε. 63. Ναι, το 56. Είναι πλήγμα. Είναι βέβαια. Είναι πλήγμα γιατί έχει γράψει. Μεγάλος μουσικοσυνθέτης κιόλας. Και καλή φωνή και καλό παιδί. Ναι. Είχε μπλέξει με ναρκωτικά. Είχε. Ναι. Και αυτά που τα ξέρεις, τι τα χάσες. Τον έσωσε η γυναίκα του. Ο ίδιος τα είπε ο άνθρωπος. Έκανε την προσπάθειά του. Εντάξει, από εκεί και πέρα πίνεις, καπνίζεις, τρως, πέρασες τα 60, πέθανες με ανακοπή, λες. Έχεις θέμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε σίγουρα αθλητικό, όχι ψέματα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Επιστρέφουμε τρίτο μιωράκι να πιάσουμε λίγο εδώ και τα ενδότερα. Έτσι, να δούμε τι γίνεται σε ΠΑΟΚ Άρη, να δούμε τι γίνεται με το θέμα του Ηρακλή. Προς παρόν έχουμε Νίλς Χόγκεσον, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Rap Cool Show μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά μας, να περάσουμε λίγο στα μουσικά και στο Βεργίνα Θέατρο. Από 13 Σεπτέμβρη το Βεργίνα φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Γιώργο Θεοφάνους, γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας. Μαζί θα είναι και τρεις άπεκτες φωνές. Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης και Δήμητρα Σαθοπούλου. Συστάσεις περιττές, όλες οι επιτυχίες του Θεοφάνους με Ρέμο, Θοδωρίδη, Άντζελα Βέρτη. Θα βρίσκεται λοιπόν στο Βεργίνα για 5 παραστάσεις. Όσοι θέλετε εισιτήρια θα τα βρείτε στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Έχουμε αναρτήσει μια κουρασίδα στον Νίκο Κουλιανός Β στο Facebook και στο Metropolis, η οποία έχει 4 ερωτήματα. Γιατί είναι έτσι σκεπτική, Θέλουμε τις απαντήσεις από κάτω. Πολλά μηνύματα έχουμε πάρει. Ένα από αυτά, Κωνσταντίνε, λέει: πες του τρελού, καλώς ήρθε καταρχάς, λέει. Ποιο τρελό? Εσύ. Εμένα. Εσύ, ναι. Ναι. Πάλι καλά που έφυγε ο Αναστασιάδης. Δεν το σχολίασε, λέει. Τι να συζητήσουμε. Το σχολίασε στο Facebook. Στο Facebook. Πάλι καλά, λέει, που έφυγε ο Αναστασιάδης και ο Παπασαδόπουλος με τον Μανολά τα πάνω ρολόι. Μισό λεπτό. Ο Αναστασιάδης είναι τρελός. Με την καλή την έννοια. Και με την κακή. Και με την κακή είναι. Ναι. Ο Αναστασιάδης είναι τίμιος. Ναι. Αλλά είναι και αντιεπικοινωνιακός. Αυτό είναι που πληρώνει κιόλας. Αφού ήταν τόσο καλός, εγώ σαν προπονητή τον παραδεχόμουν και σαν άνθρωπο. Ναι. Εντάξει. Έχει ένα θέμα με την επικοινωνία. Χάσμα γενεών. Ναι. Ωραία. Όταν τον φώναξε ο Σαββίδης και του είπε για την άμυνα και του είπε θα τη φτιάξει Παναγιά, και δεν τον κράτησε ο Σαββίδης, ναι, και τον έδιωξε. Ναι. Και βγάζει τώρα ανάρτηση ο Γεωργάκης ο Σαββίδης για τον Αναστασιάδη. Αφού ήτανε, γιατί δεν τον κράτησε ο Γεωργάκης ο Σαββίδης, τον Άγγελο. Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση. Σωστό. Και στους παοξίδες που λένε ναι. Τι έγινε, Αγγελολαγνία έγινε. Γιατί πήρατε. Όταν έβγαινε ο Λουτσέσκου. Όταν έβγαινε ο Λουτσέσκου, γιατί δεν του κόψατε το συμβόλαιο να τον πάρετε στον ΠΑΟΚ και πήρατε αυτό το φλόρο, το 4-4-2. Λίγο απαρχαιωμένος ως προπονητής ο Άγγελος. Τότε γιατί λέτε ο Άγγελος έφταιγε κάτι. Πάσα δει το ορφιλικό βέλος. Επισκέψουν και για το κοινό. Κάτω στο Μέγαρο είναι. Δεν συγκινούμε από βέλη. Γιατί ρε βέλη. Εμένα μ' αρέσουν τα βέλη, φίλε. Αντιτορπιλικά. Πλοία, αυτά δεν κουράσκε το πλοίο, μου είπε. Δεν συγκινούμε. Θα κάνεις κολοτούμπα για τη Σαντορίνη. Όχι. Ό,τι έλεγες ισχύει, γιατί μου στείλε ένα μήνυμα. Δεν κάνω καμιά κολοτούμπα για τη Σαντορίνη. Κολοπιάσιμο. Χαιρετίσματα λέει από ασφάλματα Ρόδο. Περιμένω, λέει, κολοτούμπα του ράπ για τη Σαντορίνη. Η Ρόδος είναι αγαπημένο μου νησί. Μένω και μόνιμα μαλάκι. Στη Ρόδο. Στο νησί των Εποτών. Ναι, μένω μόνιμα στη Ρόδο. Ωραία η παλιά πόλη, ωραία η Ρόδος. Σαντορίνη μια εβδομάδα δεν αντέχω. Δεν αντέχει. Ταύτη, δηλαδή τελευταία μέλη τη Ελλάδα να μαζέψουν. Κέρκυρα μου αρέσει. Ποντικονίσι, γουστάρι. Ναι, Ποντικονίσι είναι ωραία. Κρήτη. Δεν πάω, δεν του γουστάρω. Αφού έπιασε όλα τα μεγάλα νησιά πάνε Κρήτη. Πάντως τα μεγάλα νησιά έχει πάει. Εύβοια, Κρήτη. Ναι, Εύβοια, φοβερή Εύβοια. Η βόρεια Εύβοια. Τα λουτρά εκεί σε διψό. Πανέμορφη. Τρελαίνεσαι. Τώρα δώσε μου Εύβοια και άσε Σαντορίνη. Είδα και το σιφάκι δίπλα-δίπλα είμαστε στο Παναθηναϊκό Σόβι. Λέω τώρα με πει τίποτα γίνει κάμα μακελιό εδώ. Εντάξει, μου, ναι. Λοιπόν, στην Ρόδο λέει ο άλλος υπάρχουν πολλοί lovers, πολλοί εραστές λέει εκεί. Δεν ξέρω, ναι, στη Ρόδο. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν με τραβάει τώρα η Σαντορίνη, δεν έχει δέντρα, δεν έχει... Εντάξει, ναι, είναι ξηρά ύλα, εντελώς έχει το Αλιοβασίλμα, εκεί είναι να πας ρε φίλε, να είσαι σε γούτσου, να έχεις φωτώσει 3-4 μωρά, εκεί στην καλτέρα και να περνάτε καλά. Έχει αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα, μια νεοπλουτήλα ρε φίλε. Την έχει την πλουτήλα διαρκώς, δεν είναι νέα όμως. Είναι η Σαντορίνη, είναι άλλη χώρα. Εγώ δεν μπορώ το νεόπλουτο. Δεν είναι νεόπλουτο. Δεν μπορώ το νεόπτωχο. Ναι. Δεν μπορώ. Εντάξει, τι να κάνω. Ζώρικος. Χαιρετίσματα από Βερολίνο, μας έλειψε ο Φαλακροκόρατας. Η Κορασίδα σκέφτεται ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι. Πόσο πιο κάτω θα μας πάει η εθνική, κύριε Παπασαθόπουλε και Μανουλά, μόνο να μιλάτε για τον Άγγελο, ξέρατε, και δεν μπορεί να κερδίσει το Λιχτενστάιν. Αμάρε με τον Άγγελο. Ναι. Ο Παπασταθόπουλος έγινε αργός πια. Ναι. Είναι γέρος. Γι' αυτό τρώει η Arsenal 3 και 4 γκολ. Όταν παίζει την ευθεία με τον άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λένε τον. Το Μουστάφι, το Μουσταφί να πούμε. Ή το Κοσελί. Ναι. Δεν είναι τώρα ο Παπασταθόπουλος. Μετά τα 30 το κορμί του Παπασταθόπουλου είναι σαν τον Παπαδόπουλο τον Κυριάκο. Ναι. Τώρα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Αλλά αυτό είχε πολλούς τραυματισμούς. Δεν μπορεί να στρίψει. Θα του το φορτώσουν το Σαββίδι εδώ πέρα. Θα πούνε Παοξάκι, ήταν μανούλα μου. Άστε τώρα, τα έχουμε ζήσει. Έχω στόπερ, εντάξει, έχω στόπερ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα να πάρουμε μια αύρα. Το αγαπημένο σου ένθετο. Ναι. Το δικό σου και του Φερέντ, νομίζω αυτή. Εγώ κάθε μέρα διάβαζα εφημερίδες. Βέβαια, ρε φίλε. Είδες, κάθε μέρα διάβαζε εφημερίδες. Ναι. Ο κόσμος δεν τις παίρνει. Θέλει να ακούσει από εμάς τι γίνεται. Ναι, τι εφημερίδες διάβαζα όμως. Τι διάβαζες. Μια ακροδεξιά, μια ακροαριστερή και μια αθλητική. Εντάξει, τώρα πάμε λίγο να δούμε. Έπαιρνα μια αθλητική. Ποια έπαιρνες εκεί? Τη Sport Day. Έπαιρνα να πούμε το συντακτόρ που είναι αριστερή. Και το μακελιό του. Ντοκουμέντο έπαιρνε. Όχι, δεν παίρνω. Δεν παίρνω ντοκουμέντο. Λοιπόν. Προτιμώ το χείο να το πούνε και φίλος μου. Φιλαράκι, έχει μέσα όλα τα. Βγάζει άπλυτα στη φόρα. Όταν έχει εφημερίδα. Ναι, πρέπει να βγάζει άπλυτα στη φόρα. Άμα να γλύψει. Πώ δεν έκανε καμιά πρόταση και ο χείο εσύ να βγάζει άπλυτα του βορρά. Τα άπλυτα του βορρά. Έχουμε και έτοιμο το δετάκι. Έχει άπλυτα μπόλικα. Έχει, λοιπόν. Ένας για όλους, εθνική μπάσκετ παίζει την πρόκληση 8 που θέλουμε νίκη συν 12 σε κάτι περισσότερο από 2 ώρες. Μη σώσετε. Γιατί δεν θες τώρα να προχωρήσει ο Γιάννης? Όχι. Ο μόνος που παίζει και στέκεται καλά είναι ο Γιάννης πάντως. Οι υπόλοιποι πάτε το κούμπο. Ένα Αφρικάνο έχετε για να παίξει την εθνική Ελλάδα. Ένα Αφρικάνο, Έλληνας είναι. Και ο δεύτερος Αφρικανός με μέσον αδερφός. Όχι με μέσον. Μια χαρά NBA παίζουν και οι δύο. Με τους Αφρικανούς θα πάρει η Ελλάδα. Ναι, όπου γιατί οι άλλοι γιατί έχουν Αφρικανούς. Πάμε παρακάτω. Το εθνόσημο είναι. Διασυρμός για την εθνική Ελλάδα ποδοσφαίρου. Η πανεθνική Ελλάδα ποδοσφαίρου διαλύθηκε από τη στιγμή που ο Σαρής το 2014 είχε διώξει τον Σάντος πριν γυρίσουμε από τη Βραζιλία πίσω. Από εκεί και πέρα διαλύθηκε. Έβγε ο σοβαρός ο άνθρωπος και γίνεται παρέλαση μανατζαρέων και έχει γίνει έρμεο εθνική. Δυστυχώς. Αντιπαθέστατη. Ναι, γίνεται και αντιπαθέστατη. Βέβαια, γίνεται. Έρχεστε στα λόγια μου. Γίνεται αντιπαθέστατη. Μου κάνεις και ραντεβού με τον Γαλανό Λευκοφάρο εδώ πέρα κτλ. Τι να κάνω, αφού ήθελα να με τιμήσω γιατί πήγαινα παντού. Τι να κάνω. 10 χρόνια μόνος μου, έτσι. Να πηγαίνετε τώρα, βλέπετε την εθνική. Έτσι όπως είναι τώρα. Αφού την αγαπάτε. Και δεν τη μόδα. Λοιπόν. Τώρα που δεν πουλάει η φανελάκια η εθνική και δεν πουλάει να πούμε και δεν είναι εμπορική, αν την αγαπάτε και έτσι. Πάλι την αγαπάμε. Ναι. Και πονάμε τώρα, πονάμε. Δεν αγαπάμε τώρα. Πονάμε τώρα. Άμα παίρνει καμιά γυναίκα στα 20 κομμενάρ και στα 45 γίνει φακλάλα, να την αγαπά. Την αγαπά. Την αγαπά. 25 χρόνια. Αγάπα την εθνική και τώρα. Την αγαπάμε πάλι. Αλλά κλαίμε τώρα έτσι πως έχει γίνει. Συναγωριόμαστε. Λοιπόν, ήταν καλή παλιά. Πώς ήταν. Δεν ήταν. 10 χρόνια δεν ήταν. Δεν ήταν. Γιατί ρε Χάγκελ και Σάντος. Στεγανά δεν περνάει τίποτα. Τη ΕΠΟ δεν βαράγαν τον Ολυμπιακό καθόλου. Ρε, δεν μπορούσαν να επηρεάσουν οι πρόεδροι γιατί η ομάδα πήγαινε καλά. Τι να σε κάνω, αλλάξει το καλό, θα του ξεφώνησαν. Η εθνική απάτη, λέγε παρακαλώ. Ώρα Ελλάδα σήμερα. Θέλουμε συν 12 με την Τσεχία, είναι το πρώτο θέμα. Έτσι. Και σε ξένα χέρια ο ΠΑΟΚ για τον αθλητικό διευθυντή. Στο εξωτερικό δεν δίνεται μάλλον στο Βρίζα. Έχει ένα χτύπημα εδώ πέρα. Ψάχνουμε τεχνικό διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Ο Βρίζας έχει τα οικονομικά θέματα τα δικά του. Ναι. Ο άνθρωπος. Έχει με το Σαλπικίδη και τα λοιπά. Όχι μόνο Σαλπικίδη. Άμα είναι να τον πάρει. Άκουσε. Αν είναι να τον πάρει το Βρίζα ο ΠΑΟΚ για να του βοηθήσει τα οικονομικά. Καλά θα κάνει. Όχι. Να τον πάει στο Μακεδονία Παλάς. Να κάνει το σερβιτόρο εκεί πέρα. Ας αφήσει κανέναν άλλο στην εθνική. Ναι. Πώς τον αισθάνεσαι. Ναι, αλλά ξέρω να το κάνει αυτό εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Άλλαξε να κάνει ο Βρίζας. Δεν ξέρω, ρε. Έχει μάθει στα 50 τώρα πάνε δουλεύει σε Βρίζας ξαφνικά. Ο Βρίζας ήταν ένας ωραίος παίκτης. Ήταν ωραίος άντρας, καλός τεχνικός διευθυντής. Καλός! Προπονητής ποτέ δεν ήταν. Τεχνικός διευθυντής ήταν καλός. Τεχνικός διευθυντής τι ήταν, καλός ήταν. Καλός ήταν. Στον ΠΑΟΚ με Ζαγοράκη θυμάσαι και φέρει. Θυμάμαι τι είχε χρεώσει. Κοντρέρας. Γκαρσία, αυτός έφερε όλους. Βιερίνια, αυτός έφερε. Πάρ' τον τότε. Δε άλλο τώρα το ένα, άλλο το άλλο. Θα δημιουργήσουμε θέματα. Πάρ' τον, γιατί να πάρει ξέρει. Δεν θες. Εναλλακτικές δεν τον παίρνει, ξέρεις γιατί δεν τον παίρνει. Γιατί δεν γουστάρει ο Ζαγοράκης γι' αυτό. Μπορεί να γίνει πάλι σαν συνμάς. Δεν θέλω ζαλούρα, δεν θέλω να πούμε. Ο Ζαγοράκης με το Βρίζα είχαν κακές σχέσεις όταν ήταν μαζί. Ποιος έφταιγε, ποιος δεν έφταιγε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Βρίζας με το Ζαγοράκη δεν μιλιώνται. Τώρα ο Βρίζας τα έχει. Το θέμα, ξέρω Γανάκη να πάρει το μισθό εκεί κτλ. Δεν ξέρω το παιδί. Ο Ζαγοράκης δεν τον γουστάρει. Προφανώς δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, τώρα κάνεις εικασία. Εικασία, ναι. Ότι ο Ζαγοράκης με τον Ιβάν που τα έχει καλά. Ναι. Δεν τον πάρει αυτό. Ναι, αλλά ο Ζαγοράκης τι θέλει, αφού δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Είναι ευρωβουλευτής, ήταν από εδώ. Δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και καλά κάνει. Επηρεάζει δηλαδή και απόφαση για τρίτον. Όταν φέρει τους Γεωργιάδες και τους Κωνσταντινίδες, πάει και χτυπάει την πόρτα. Ένα έφτασε τώρα ο Κωνσταντινίδης να χτυπήσει την πόρτα, δει κάτι κλωσιές που θα φάει. Τι θα φάει? Κωνσταντινίδης. Γιατί? Γιατί αφού κάτω είναι Αλφατάλαχ πήγε στην Αραβία. Αν δει κάτι κλωσιές που θα φάει τώρα, άμα ξαναχτυπήσει την πόρτα. Γιατί? Και πει ο κάνα Ζαγοράκης, πάρτε τον ξανά. Τι θα του κάνετε, ντάιζι? Κλωσιές θα φάνε. Θα κάνετε μούγκα γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κριτική. Γιατί άμα σας αφήσει ο πρόεδρος, θα αρχίσει να κλαίτε πάλι. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, στον Άρη και θα μας πείτε και για το Ζαμπά, γιατί ξενυχτάει και πίνει και κάνει. Πίνει. Το ρωτάς. Ξενυχτάει. Μανούλα μου, θα το πείτε. Τι είναι, Γουάντα νούμερο 2. Εγώ ξέρω ότι τον έπιασε στο Μακεδονία Παλάς ο πρόεδρος. Και τον είπε φωνήετα. Άσε κανένα κοριτσάκι ήσυχο, Όχι, τα κοριτσάκια. Δεν μ' αρέσει η εξωγηπαιδική σου ζωή. Αλλά. Μαθαίνω ότι έξω κάνεις πράγματα που δεν μ' αρέσουν, του είπε ο πρόεδρος. Ο Ιβάναρος. Ο μεγάλος. Ο Μπιγκμπος. Όχι ο Γιώργης. Δεν βλέπω να το αναπαράγουμε. Για να δούμε, το λέμε εμείς τώρα. Άμα φύγει ο Ζαμπά του χρόνου, θα θυμηθούμε ότι έπινε, κάπνιζε. Ήταν παλιόπαιδο. Μανούλα μου. Να φέρει 10 εκατομμύρια. Τι θα φέρει? 10 εκατομμύρια. Πώς θα τα φέρει? Αφού 4 πώς θα τα φέρει. Τριπλάρι κόνο, πώς θα τα φέρει? Κόνο δεν τριπλάρι. Ναι. Ο Άρης θα φέρει προπονητή. Γιατί λέει ψάχνει εναλλακτικές τώρα ο Χαριστέας. Πήγε στο εξωτερικό με 3 δεκάρες και δεν θα φέρει τον Ιέρο. Ο Δέλλας θα έρθει στον Άρη. Ο Δέλλας. Και εγώ, ναι, αλλά είπαν ότι δεν θα έρθουν Έλληνα. Θέλω να φέρουν ξένο, λέει. Τι θα φέρουν, έχω να τον πληρώσω τον ξένο. Ναι, με αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πα στην πόρτα του Ιέρου και δεν ξέρει ότι θέλει. Κάνα χαρτί 800, 700, 600. Πάντως ο Καρυπίδης, ο άνθρωπος. Ναι, το παλεύει. Ψάχνει να βρει ποιο του φάγε τα 240 χιλιάρια. Και κινείται γύρω από το στενό του. Περιβάλλον. Τα 246 που τα ψήφισε. Στενό του. Αφού πήγε και διασκέδασμα. Περίμενε, ρε. Ναι. Στενό του. Στενό του, ναι, ξέρω, γυρίζει το δάχτυλο, λε στενό. Ψάχνει και η γυναίκα. Μην του την έχει κάνει. Αλλά τι γυναίκα. Του στενού του περιβάλλοντος. Πολύ στενού του. Ισχώρησε ή ήταν στο περιβάλλον ή ισχώρησε. Ήταν και είναι μπελάς. Α, μάστα. Λοιπόν. Εκεί πάει το μυαλό του Καρυπίδη να πούμε Καρυπίδη. Και των αρχών. Μάλιστα. Θα τους πιάσει λέει. Άτε έτσι να λέει. Άτε να δούμε. Έτσι εγώ δεν πιστεύω σε θαύματα. Δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, live. Άχρηστη. Η έπο του γραμμένου και η διεθνής διέλυση ανεθνική. Ναι. Όλους τους βάζει μέσα στην τέτοιο. Ναι, ναι. Πολύ περίγυρος Ευρώπης. Ένα με το Λιχτενστάιν που χθες έβαλε το πρώτο γκολ στον Όμιλο. Λίγο από των εξηγιατών του ΠΑΟΚ και έφτανε την εθνική τελευταία. Και εξηγίαση, έτσι είναι εξηγιάσεις του. Τι να σου πω. Λοιπόν, η ιστορία γράφουν οι 12 ηγέτες. Ελλάδα-Τσεχία σήμερα 11.30. Θα το δεις στο μπάτς. Όχι. Έχω δουλειές να κάνω. Του business, σωστά. Έχω εξετάσεις να κάνω. Φως. Από τώρα στους χειρούς έχει έρευνα αποκάλυψη το φως και η ώρα της αλήθειας για μπάσκετ. Πουλάει μπάσκετ και Ολυμπιακό σταθερά. Και έχει το χτύπημα, αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα. Τρομοκρατία σε ανήλικα παιδιά, ντου από 100 λέει τέλος πάντων στα τεφά Θεσσαλονίκης. Πάμε κόκκινο. Πάμε κόκκινο. Α, έχει αυτό το θέμα. Φορούσα διακριτικά του ΠΑΟΚ εισβολή λέει ζώνη στην Ακαδημία. Ειδική αποστολή για τον Λάζαρ τον Ρατζέλοβιτς και έχει ξεφωνητό για την εθνική. Έλος λέει κάποιος να σταματήσει. Εμείς γράφουμε για την μπουκα τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε, περίμενε. Ένα Κωνσταντίνο. Πράσινη. Ντου από παντού και έχει τους μπασκετικούς. Ναι, καλά. Και στο κάτω τι λέει, του μάχη για επιβίωση. Λέει παίζει με στον Άρη τώρα. Ο Άρης βέβαια προπονητή ακόμα δεν πήρε. Δευτέρα πήγε. Εντάξει, γιατί ο Τερζής δεν μπορεί να τον πάρει το δόνι, νομίζεις. Όχι. Δεν τον πήρε ο Σίμος. Όχι. Όχι. Δεν μπορεί. Όχι, γιατί? Ο Τερζής δεν μπορεί να τον πάρει. Γιατί? Το ο Σίμος πώς τον πήρε. Ποιο Σίμος. Ο Σίμος του Όφη πώς τον πήρε. Τι ήταν ο Σίμος, ξέρεις. Παίκτης του Δόνι στη Λάρισα δεν έπαιζε βασικός. Ναι. Λοιπόν, παίξε στον Πάο Ρουφ. Τον πήρα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Ναι, και τώρα του πήρε ρεβάνς. Το αίμα πίσω. Ήταν υπάλληλος του Δόνη. Πάσε. Έλα, πάμε παρακάτω. Ο Δόνης δηλαδή λες είναι ο επόμενος που φεύγει. Αυτό μου λες. Γιατί άμα χάσει, όπως μου τα λες. Δεν θα χάσει. Αυτό σε λέω και εγώ τώρα με τρελαίνεις. Σου λέω ότι δεν θα χάσει. Ναι, δεν θα χάσει. Εγώ έτσι το βλέπω το μάτς γιατί ο Άρης έπρεπε να έχει πάρει από χθες προπονητή. Ναι. Έλληνα θα πάρει. Θα πάρει το Δέλα. Μα πάρει Έλληνα δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Μόνο Δέλα υπάρχει. Έτσι. Ναι. Ουζουνίδη δεν θέλουν, άρα πάμε στο Δέλα. Λοιπόν, εσύ μπορείς τη διαφορά. Και ποιον έχει εδώ, έχει τον Κρίση σήμερα στην φίλο Οξίδης. Και έχει ένα μικρό χτύπημα για τον μπάσκετ. Δεν πουλάει σήμερα γενικώ. Δεν πουλάει. Άμα δεν είχαμε παιχνίδια, δεν έχουμε. Λοιπόν, η Δούη Ρόδος για την εθνική. Υψηλές παρουσίες στο περίπτωρο Μετρομίντια. Ποιες είναι για να δω. Έχει εκεί, ποιον έχει. Ζέρβα. Ναι. Σοφία Σάτσι, Βούλα Πατουλίδου. Σοφία. Χαράκι, δεν γράφω και δεν γράφω. Έχει την Πατουλίδου, έχουμε δήμαρχο, εντάξει. Ναι. Αυτές είναι υψηλές παρουσίες. Θετικός ο Γκούτι λέει. Ο Γκούτι ποιος είναι? Ο Γκούτι είναι ένα μορφόπεδο που είχε Ρεάλ, πολύ καλός παίκτης, προπονητής, λίγα πράγματα. Τι λίγα πράγματα, δεν δούλεψε πουθενά. Ναι, λίγα πράγματα. Όπως και ο Ιέρο, τεράστια προσωπικότητα. Στην πλάτη του Άρη δηλαδή να κάνουν τους προπονητές. Τα λέμε πριν, γιατί τους γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Και ο Γκούτι και ο Ιέρο. Είναι ψιλομυρωδιάδες προπονητικά. Ονόματα τεράστια έρχονται εδώ. Λοιπόν, η Ισπανία άκουσε την πρόταση, ο Ισπανός άκουσε την πρόταση του Χαριστέα και το συζητάει. Ναι. Θα έχουμε νέο ραντεβού σήμερα, είναι το φρέσκο ρεπορτάζ. Ναι. Σήμερα ξανά Γκούτι και Χαριστέας θα τα ξαναπούνε. Είναι Ισπανία ο Άγγελος. Κάτσε, τον Άγγελο τον είδα εγώ προχθές εδώ. Τηλεφωνικός θα τα πούνε. Κάτι σάλια με τον Μπούζο, τα είδα. Ναι, τον είδα γι' αυτό. Στο βαρδάκι στο Facebook. Ο Ιέρο περιμένει την εθνική Ισπανία. Τι να την περιμένει. Για τους παοξίδες που δίνανε. Αρχές Νοεμβρίου καταθέτει την κύρια μελέτη, τρέχει νέα τούμπα. Να τα μας, αφού ήρθε ο Κυριάκος ο Κούλης εδώ και με λέει εμείς θα είμαστε αρρωγός. Θα συντρέξουμε. Κάνουμε και μια βαντούλα και στη Νέα Δημοκρατία. Αφού έχουμε έκθεση, μετά θα τον ξεχάσουν έκθεση. Μπορεί να βάζουν κανένα εμπόδιο. Για τους παοξίδες που βαρέσανε. Ποια φόρμουλα βρέθηκε μετακόμιση στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Αυτούς επιλέγει ο Φερέρα. Ναι. Βαριά άρρωση εθνική. Ναι. Τα πρώτα βήματα για το νέο ρόσερ του Ηρακλή που θα είναι με, είπαμε, παλαιοκόλλιο. Ρε για τους παοξίδες δεν έχει. Γιατί δεν έχει. Τι να σου πω, για μένα ρωτάς, εγώ βγάζω. Δεν έχει. Άμα βαρούσανε τους παοξίδες στην πρωτοσέλιδο. Όπως κάναν πρωτοσέλιδα. Αυτή. Από κάτω. Τα είδες. Άρα είμαστε όλοι οπαδοί. Εννοείται ρε φίλε, και εγώ γι' αυτό έβγαζα φρούτσα το στόμα διαχρονικά. Ναι. Μας έλεγαν εμάς κομπλεξικούς ενώ κάνουν τα ίδια όταν βρίσκονται από κάτω. Τα γουρούνια όλα την ίδια μούρη έχετε. Μπράβο. Όλα τα γουρούνια έχετε την ίδια μούρη. Επειδή τα συνέχεια από πάνω, το πέσαν ψηλού. Ναι. Βρέθηκαν 2 χρόνια από κάτω και έχουν γίνει χειρότεροι από εμάς. Αυτό λέω. Ναι. Άρα μην τρελαίνεστε για κομπλεξικούς στραβούς και ανάποδους. Όλοι οι ίδιοι είμαστε. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω ότι εγώ είμαι καλός και αυτή είναι κακή. Άρα η Μακεδονία μας, η Θεσσαλονίκη μας τα ίδια πράγματα. και με του άλλου κάτω. Μάλιστα. Ναι. Παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Ναι. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα, Κωνσταντίνε. Δεν τρέχει τίποτα, δεν είχε τίποτα. Χαλαρά, χαλαρά. Τα πρωτοσέλιδα ναι. Σήμερα δεν τα βλέπω. Ναι, δεν έχει, δεν έχει. Είπαμε για τον Μαχαιρίτσα, τα είπαμε παιδιά, για τον Λαβρέντη. Τι έγινε με τον Καστοριανό και τον παιδιά, εγώ δεν γνωρίζω τι έγινε. Σου πω εγώ τι έγινε. Άντε, ναι, έχω πάρει εδώ πολλά μηνύματα. Θεωρεί ο Καστοριανός ότι το ρουφιάνεψε ο κόκκινο στον Μπούζο και στον Ανδρώνη για να μην έρθει στο Μετρόπολη και ότι το έβαλε πυκλοποδιά. Αυτό θεωρεί ο Καστοριανός. Δεν έγινε ξέρω... όμως αυτό. Πού να ξέρω εγώ στη Σαντορίνη τι έγινε. Ναι. Ξέρω εγώ τι έγινε. Άμα ξέρω θα σου έλεγα. Κάτι που ξέρω θα σου το πω. Κάτι που δεν ξέρω δεν θα σου το πω. Εικάζω. Ωραία. Άρα. Το μόνο μπορώ είναι να εικάσω. Ναι. Κρίνοντας συμπεριφορές και χαρακτήρες. Δεν μπορώ να πω, ξέρω τι έγινε, που αφού δεν ξέρω. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, μπράβο. Εκτός κλίματος, τι να κάνω. Ναι, εντάξει. Απλά έγινε αυτό σαν εμάς. Έγινε λοιπόν, αυτό το επεισόδιο να πούμε. Τι έχουμε εδώ, ρε φίλε, πολύ δράμα αυτό με τις διαφημίσεις. Παιδιά ξεκίνησαν, εντάξει, τι να κάνουμε. Οκ, ξεκίνησαν διαφημίσεις, μην ξεφωνίζετε. Επιτέλους, διάβασκα ένα μήνυμα, ρε, η γίγαντα της σκοτίνας. Η κορασίδα σκέφτεται, χωρίς Φορτούνη, ούτε τα δρυμίκλανα δεν κερδίζει η Εθνική Ελλάδος. Είναι απόλυτο Φορτούνης για την Εθνική Ελλάδος. Είναι πιο μεγάλη από ό,τι με τον Ολυμπιακό. Φορτούνης θα έκανε μια ενέργεια μόνο σου χθες και θα βάζει ένα γκολ. Δεν θα διασυρώμασταν. Είναι ψηλοάτυχος αυτός ο Φάντεσίπ που βάζει τους δικούς του κι αυτός. Με το καλημέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μεγαλύτερη μεταγραφή λέει είναι ο Πέδρο Μάρτινς για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, όλοι άσχημα μαζευτήκατε τη Σαντορίνη Σεπτέμβρη μήνα. Να πας λέει Ιούλιο και Αύγουστο να δεις, Κωνσταντίνε. Ναι. Εκεί είναι τα καλά προφανώς. Εγώ είδα ασχήμια μεγάλη. Ναι. Καλημέρα από Κρήτη. Στον αγαπημένο Ραπτόπουλο κιόλας. Ο σύνδεσμος, θα σε κάνουν σύνδεσμο, λέει, σύνδεσμο φίλο Ραπτόπουλου Κρήτη. Σε περιμένουμε για τα γένεια. Σε περιμένουμε στα γένεια, ρε Κωνσταντίνε. Αφού σ' αγαπά τα παιδιά, καταλάβεις. Κατά βάθος υπάρχει μια σχέση πάθους, έρωτα, μίσους, ξύλου με τους κριτικούς. Δεν ξέρεις κανένα βάθος. Έρε και σε φέρει κανένα κριτικό η Ευγενούλα. Έρε και να αναγκάζεις να πηγαίνεις κάθε χρόνο κάτω στα σφακιά. Εδώ Γερμανίες πηγαίνουν. Τι έχουμε, κοριτσάρα μου, κάτσε εδώ. Έχουμε... Ποιος πέθανε κι άλλος. Κι άλλος, τι γίνεται, ρε Σμαράγδα. Τι είναι, έχουμε μπούκα, ρε παιδιά. Πριν φάμε την μπούκα. Έγινε κάτι σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ένα κόλπο. Ναι. Για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300. Ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων εκτός από το να κάνετε δουλειά σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και έκπτωση συνέπειας 10%. Έτσι απλά volton.gr. Ή καλείτε 11300 φίλες και φίλοι, ακριβώς στα 30 μετά τις 9, Rap and Cool μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Σμαράγδα Βασάκου, πλέον παρεούλα και με εσάς στις γραμμές. Η Wind, φίλες και φίλοι, προσφέρει επικοινωνία χωρίς όρια με τα νέα συνδυαστικά Wind One προγράμματα κινητή, σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης. Νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές των Wind One προγραμμάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν απεριόριστα data, μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, ασύγκριτη εμπειρία διασκέδασης και πάρα πολλά ακόμα προνόμια, όλα από την Wind One. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Μετρόπολης ακούτε, εδώ στους 95 και 5, Rap Cool και Καζαμπάκας πάντοτε στα πλήκτρα, ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90 για να σχολιάσουμε είτε το νέο κάζο της Εθνικής που μας πονάει και μας στεναχωρεί, την Εθνική που σε λίγη ώρα, σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες δοκιμάζεται με την Τσεχία, ψάχνουμε το συν 12. Τον Άρη που συνεχίζει να ψάχνει προπονητή ενώ έχουν περάσει καμιά 10 μέρες. Έτσι, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας στα 3.90 μέχρι και τις 10. Καλημέρα από Ασπρόμα Σαντορίνη. Κούλιδα το κουμπαράκι σου με θέα την καλτέρα να κάνει γευσιγνωσία κρασιού και να μυρίζει φελούσε ενοποιού. Γούστα έβγαλε στο νησί. Άστο να αναγκρινιάζει. Ναι. Καλημέρα Νίκο και Ραπ. Το μόνο που σκέφτεται είναι τι κάνει εκείνο το φαλακρό αγόρι που έτρεχε με το τόπι στην παραλία. Λοιπόν, έχουμε αναρτήσει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μη τι άλλο, είναι αξιόλογη. Με την κορασίδα εκεί στην καλτέρα. Να σκέφτεται. Τώρα τι σκέφτεται θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πού πήγε το τρελοκούμπαρο. Ξεκινήσαμε χαμπάρ. Λοιπόν, πάμε γραμμές να σας ακούσουμε. Καλημέρα στον πρώτο. Έλα Νίκο μου. Ωχ μανούλα μου, πασοκάρα μου ολέ. Πού είναι οι παλιές εποχές εδώ έκθεση, αν γερχόταν ο Ανδρέας. Είχαμε άλλο άνεμο στην πόλη ρε φίλε. Σήμερα θα ξεκινήσω από αυτό. Θυμάσαι τη φωτογραφία του Βασιλακόπουλου που έχει πίσω του Ανδρέα Παπανδρέου στο γραφείο. Βέβαια. Σήμερα θα τον πέσει η φωτογραφία μετά το μάτι της Τσεχίας. Θα τον πέσει η φωτογραφία σήμερα, θα τον πέσει η μαγκιά. Βέβαια, θα τελειώνει. Λοιπόν, πού είναι. Α, εδώ έξω στους διαδρόμους τώρα. Δεν είδα να έκοβε βόλτες. Πήγε λίγο έξω η γραμματεία. Κάπου εδώ τριγυρνάει. Θα αφήσει. Εγώ για τους Κινέζους θα σου πω το εξής, Νίκο. Για πες. Λοιπόν, προτιμώ Πολωνούς να πουλάνε κατσαρόλες στη σκοτεινά. Παλιά. Πήγαινα πολύ. Με τον μπαμπά μου το είχαμε μάσα αυτό το χόμπι. Εγώ προτιμώ αυτούς παρά Κινέζο εκατομμυρίουχο, να το ξέρεις αυτό. Δεν τους μπορώ, ρε αδερφέ. Δηλαδή, δύο φυλές μου τη δίνουν στον κόσμο να μου το παίξουν πλούσιοι. Οι Άραβες και οι Κινέζοι. Δεν τους δέχομαι. Οι Πολωνοί έχουν βελτιωθεί πολύ από τότε πάντως, να ξέρεις. Όχι ότι εκτιμώ τους Πολωνούς, αλλά σου λέω σαμούρες. Ναι. Δεν μπορώ να δεχτώ Άραβα και Κινέζο πλούσιο. Δηλαδή δεν πάνε να έχει ένα δισεκατομμύριο. Δεν τον ζηλεύω, ρε. Δεν τον ζηλεύω. Δεν τον μπορώ. Δηλαδή να τον βλέπω δεν τον μπορώ. Δεν μπορεί Κινέζο πλούσιο. Δεν μπορεί. Τι να κάνει. Εθνική μου μανούλα μου, τι έγινε μανούλα μου. Η εθνική, αδερφούλη μου, χθες δεν κέρδισε ουσιαστικά. Η εθνική Ελλάδα δεν κέρδισε χθες ουσιαστικά μία ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Ελβετία. Αυτό είναι το ρόστερ του Λιχτενστάιν. Είναι με παίκτες που παίζουν τρίτη-τέταρτη κατηγορία Ελβετίας. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε χθες. Τον έχετε σεντερφόρ. Το Κουλούρ και τον Παυλίδη. Το Κουλούρ και Παυλίδη. Στις ομάδες σας έχετε ξένους? Όλοι ξένους έχουμε. Ξεκάρια έχετε ξένους? Εγώ μπορώ να σου πω, ο Μήτρογλου. Τι Μήτρογλου? Πού ήταν ο Μήτρογλου, δεν τον κάλεσε. Ο Μήτρογλου είναι... Αιτχόφεν, έβαλε γκολ. Άσε ρε ο Μήτρογλου. Αφού έβαλε γκολ δεν τον πήρε. Σου λέω άσε τώρα, με πήρε παίχτες που τέλος παντάς δεν θέλω να δείξω. Κοιτάξτε τώρα για τον Μανολάκη και τον Παπασταθόπουλο. Ναι. Όταν είναι χορτασμένοι και δεν θέλουν να κερδίσουν από την εθνική ούτε λεφτά ούτε να ανεβάσουν συμβόλαιο, λογικό είναι να παίζουν έτσι. Ναι. Και ο Παπασταθόπουλος είναι ένας γέρος, να πούμε, πλέον. Εντάξει, ο Μανολάς δεν θα βάλει τα πόδια του τώρα για τη βρωμοεθνική. Κώστα, τώρα που έπεσε φτώχεια, έπεσε το εθνικό φρόνημα. Τώρα φτώχεια, δεν έχουμε εθνικό φρόνημα. Ποια εθνικό φρόνημα, ρε, τα Πασόκο, λιμωτάγαρα τώρα όλοι οι Έλληνες τώρα. Φρόνημα έχουνε. Α, μπράβο, το φρόνημα έπεσε φτώχεια τώρα. Δεν έχουμε φρόνημα. Άντε παραδόπιστοι όλοι. Άντε παραδόπιστοι όλοι το φρόνημα και τα εθνόσημα της πλάκας τώρα. Άντε τώρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Να σε καλά, είπε λέει. Λοιπόν, άντε, καλώς ήρθες, θα τα πούμε. Βέβαια, εδώ θα μας είπε ότι με Πασόκ, παλιό Πασόκ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη είχαμε άλλη άβρα, ρε παιδί μου. Άλλη άβρα είχαμε. Έτσι δεν ερχόταν ο Ανδρέας εδώ, πανηγύρια, διόριζε. Λιγότερους αστυνομικούς είχαμε. Όλοι ήμασταν χύμασο κύμα, ναι. Είχε στην ΕΡΤ κάτι γκόμενες, πήγαινε στο ξενοδοχείο ο Ανδρέας. Αλλά. Θηλυκιά μέλισσα δεν άφηνε. Αλλά τη μέλισσα, τη μάγια. Εκείνες τη ΕΡΤ, όλες περνάγανε από το δωμάτιο και της έπαιρνε μια συνέντευξη ο Ανδρέας. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, τη χειμερινή σεζόν που ξεκινά η μαδιλαρά παιχτούρα μου, μαδιλαρά θα βογγίξει φέτος με Ουάρντα εκεί. Τι είναι ο μαδιλαράς? Η οδός εκεί που στη Λάρισα που κάνανε τα connection, γίνοντα χαμός. Μαζεύονται 7, 8, 10 μαζί ο ένας πάνω στον άλλο. Εκεί, μαδιλαρά. Ο Ουάρντα θα περάσει καλά φέτος. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Ο Ζαμπά θα περάσει καλά φέτος εδώ. Ο Ζαμπά και αυτός. Τώρα πάει για Ήπειρο Ζαμπά. Δεν ξέρω. Τα λέτε στον κόσμο. Τα πούμε, ρε Κωνσταντίνε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα λέτε, άμα φύγει ο Ζαμπά, τα βγάλετε μετά να πούμε. Άρα και θα γράψετε, λέει εκεί στο. Παιδιά, εμείς τα είπαμε. Έτσι, δεν έχουμε... Για την επίθεση των πιτσιρικάδων στη σχολή του Ολυμπιακού. Τι να γράψουμε, ρε φίλε, δεν γράψαμε. Τα είπαμε εμείς εδώ. Όσο γράφατε οι ειδικές εφημερίδες κάτω, άλλο τόσο γράφουμε κι εμείς. Αλλά εμείς εδώ στο ραδιόφωνο δεν τα λέμε όλα, τα είπαμε. Η δική μας είναι η μαγιά της Τούμπας, οι άλλοι είναι αλήτες άμα το κάνουν. Τέλειος. Άμα το και ανάποδα είναι η μαγιά της Κοκκινιάς και οι άλλοι είναι αλήτες από πάνω. Όλοι οπαδίστε, τι να κάνουμε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Νάτινα. Ήθελα να σε καλοδεχτεί, έλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Αδώρα. Την καλωσόρισες, Κώστα. Ναι. Νάτος. Ήρθα να ξεκουραστώ. Ήρθε να ξεκουραστεί. Κουράστηκε στις διακοπές. Τι κάνεις, κύριε Αδώρα μου? Καλά είμαι, παιδιά. Πώς είσαι? Τώρα με τον καιρό που αλλάζει τίποτα είμαστε καλά. Αλλάζει ο καιρός τώρα. Προσεκτική. Προσέχω. Ναι, γιατί εμένα έχω κάνει χείριση γκύλη και σήμερα με πονούσε λίγο που αλλάζει ο καιρός. Εγώ κάνω κάτι 10. 10 εσύ τώρα, δεν είσαι καλά. Κάτι ρολιμόξι σιγά και φαίνεται αντιβίωση δεν με έπιασε. Δώσε κι άλλο λίγο αντιβίωση. Δώσε λίγο γκάζι ακόμα. Θα πάω στο γιατρό. Θα πάω στο σταφίδα, πώς είπαμε. Φίσταζε. Πάω εκεί, το παίρνω τηλέφωνο. Στο φίστα. Δώσε καμιά αντιβίωση. Έχω ουρολογικό και ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο. Είσαι ευπαθής αυτά τα ουρολογικά. Να προσέχουμε λίγο. Έκανε καμιά τίποτα. Κάνα κλείσιμο ματιού εκεί στη Σαντορίνη, κάνα μπουζούκι. Χώθηκε μέσα σε κανένα στενό. Πού να πας με τις κινεζούλες, είσαι ακίνδυνος εκεί, γκίκα. Κύριε Δώρα, τι θα κάνουμε στο μπάσκετ, κορίτσι μου, σήμερα? Για πες μου λίγο. Θα το δεις, Θέλω να κερδίσετε 11 πόντους. Τι παγάσας είσαι? 12 θέλουμε όμως. 11 να κερδίσετε. 11 για να αποκλειστούμε και να χάσει τρίποντα το κούμπο. Και να κλαίει. Και να νιαουρίζουμε εμείς. Και να νιαουρίζουν αυτοί εδώ οι μπασκετολάγνοι. Πολύ μούτρο είσαι. Μούτρο με έκαψες, δεν υπάρχει άλλο κυραδόρα, να ξέρεις. Με το μπάσκετ και τους Αφρικανούς που παίζουν στο μπάσκετ και τον Γεροβασιλακόπουλο που ο πισινός του έχει κολλήσει την καρέκλα και άμα πεθάνει ναι. θα το θάψουμε την πολυθρόνα μαζί. Ναι. Αν πεθάνει ο Βασιλακόπουλος, να ζήσει 1000 χρόνια ο άνθρωπος, θα το θάψουμε μαζί με την πολυθρόνα μαζί. Φτάνει. Όλοι θέλουν πρώτοι να είναι. Δεν ξέρω ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Εύχομαι να κερδίσει η εθνική σας ομάδα με 11 πόντους διαφορά. Καμία ομάδα δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Χρόνια ο Ολυμπιακός θα το παίρνει, αν τα κάνει αυτά που λέει. Α, μπράβο. Μπράβο και ένα δώρα μας. Την καλημέρα μας. Να σε καλά, κορίτσι μου, καλό. Να σε καλά. Έτσι. Καλημέρα, επόμενος. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλώς όνα. Έλα, ο Χρήστος από το Μόναχο είμαι. Ποιος? Ο Χρήστος από το Μόναχο. Έλα, ρε Μόναχο, έλα, ρε αγόρι μου. Αλλά είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι άδεια τώρα, είμαι εδώ. Ναι. Α, είσαι εδώ! Ναι, εδώ είμαι. Για πες το κλίμα της πόλης πώς σου φαίνεται, εντάξει. Το κλίμα της πόλης καλό, ναι. Η ζέστα ωραία, όλα καλά. Όλα καλά. Το μόνο που αυτά που ακούω θα μου πέσουν τα μαλλιά, γιατί έχω πολλά μαλλιά. Εσείς δεν έχετε μαλλιά, αλλά εμένα θα μου πέσουν τα μαλλιά. Εμείς ευτυχώς γλιτώσαμε, φίλε. Να πήγα προχθές στο κουρίο και εγώ έκανα λίγο... Άστα τα σάλια, ναι. Τι θέλει να πει. Τι είναι αυτά που ακούω που θέλουν και τον χιέρο. Προπονητή, αυτοί δεν έχουν να φάνε τώρα, πάνε κάνα κουλούρι, θέλουν και τον ιέρο. Να. Αυτοί θέλουν και τον ιέρο τώρα, αυτοί τώρα προετοιμάζουν να πάρουν τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αυτός είναι ο στόχος τους. Φοβάσαι. Τι να φοβάμαι βρε, τι να φοβάμαι βρε Ραπτόπουλε, τι να φοβηθώ, ποιο να φοβηθώ. Εσύ έχεις λεφτά φέτος. Εγώ έχω λεφτά, ναι, γιατί. Και τι πήρες δηλαδή, ποιον πήρες που έχεις λεφτά. Το Γιαννούλη, κάτσε ένα-ένα, έχεις λεφτά. Πήρες φορ, ναι. Πήρες φορ. Γιατί δεν έχω φορ. Έχεις εύκολο γκολ. Από τον Άρη έχω καλύτερο φορ. Βράσου με τον Άρη, θα συγκριθείς τώρα με τον Άρη. Καλά σου λέω εδώ, δεν συγκρίνεις με τον Άρη. Άς τον Άρη τώρα εκεί πέρα από την πόλη σου ξανά. Ο Άρης έχει θέματα εδώ, υποτίθεται, εμείς είμαστε, όχι υποτίθεται. Πήρες χαφ, ναι. Πήρες χαφ. Πήρα πες. Πήρες χαφ. Ποιο πήρε. Εσύ τι και Αγκούστου. Άμα πάω εκεί στην Κρίνη σε κάτι μπαράκια, κάτι μπράβους που θα βρω καλύτερη θα είναι. Άσε ρε που πήρες χαφ, σαχλαμάρα. Κάτσε τώρα. Πήρες εξτρέμ δεξί, με το λιμιό και το ζαμπά. Έχω και λάμπρου. Το λάμπρου. Τι πήρες ρε φέτος, τι μεταγραφές έκανες φέτος. Τι πήρες. Ποιο, τι τάξ. Περιμένεις να έρθει ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ, αυτούς πήρες. Γιατί μπορεί να μην πήρα πολύ μεγάλους παιχτεράδες, αλλά αυτούς που έχω τουλάχιστον πάλι πρωτάθλημα το πάρω. Στο 60 λεπτό παθαίνουν έβραγμα. Περίμενε, πες να βρε, τώρα σε έχει πάρει μονότερμα, αλλά δεν το λες. Τι να περιμένω ρε, σ' απέκλεισε αυτή η κολομάδα. Σε βάλα δυο κόντες εδώ. Εκεί πετάρετε, ότι με απέκλεισε. Λοιπόν, πες να πήρα εσύ, πήρα Αγκούστο, πήρα Στόχ, πήρα Ροντρίγκο Σοάρες, πήρα Λάμπρου. Ναι, Ζίβκοβιτς. Τι πήρες? Ζίβκοβιτς, δεν τον πήρε μεταναβίδιο, είναι και αυτός είναι. Άμα τον πάω στο Ινοποιείο το Ζίβκοβιτς στη Σαντορίνη, θα βρεθεί στα Χανιά θα βρεθεί. Πα, δεν το βλέπω αυτό, μια χαρά είναι ο Ζίβκοβιτς, να ξέρεις. Πήρες το Ζίβκοβιτς, πήρες το Μελιόπουλο, 800 χιλιάρικα. Και το βάζει με την Καπαρικανιά. Θέλει να σταματήσει το παιδί. Πολύ ευαίσθητος κι αυτός. Είναι ευαίσθητος. Τι να κάνουμε. Καθένας έχει χαρακτήρα. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Μπαίνεις μέσα στο δωματιάκι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Του λες τον προπονητή μαμού, του τραβάς και ένα-δυο χαστούκια. Και τελειώνει έτσι το έργο. Πολύ όμορφα παιδιά. Απλά θα πάω ψυχολογικά. Όχι, θα γίνω σαν τον Γιάνκοβιτς. Που πήγε κεφαλιά, έδωσε στην μπασκέτα αντί να δώσει το διαιτητή. Εσύ Κωνσταντίνε, δεν είμαστε όλοι οι χαρακτήρες. Δεν είμαστε. Κάποιοι εγώ μαζί σου είμαι, δεν πτωούμαστε. Το πήρατε το Μελιόπουλο στην Ξάνθη φιλικά σωματεία, το χρέος το 800 χιλιάρικα, το βάλουμε τον Καρσία να προπονείται. Ποιο που τα λέτε αυτά. 19 χρονών, γιατί δεν προπονείται με τον Καρσία, δεν κατάλαβα. 800 χιλιάρικα προπονείται με τον Καρσία. Είναι ένα παιδί που έχει καλό βιογραφικό για το μέλλον. Δεν είναι για το μέλλον και δώσατε 800 χιλιάρικα. Ραπτόπουλε και να κλείσω. Έλα κλείσε. Ένα τελευταίο και να κλείσω. Ραπτόπουλε, άκου να σου πω λίγο. Αυτούς τους παίχτες που έχω και πήρα, το πρωτάθλημα το παίρνω με 10 βαθμούς διαφορά. Πάρ' το χαμπάρι. Αν πάρεις με αυτούς τους παίχτες, με αυτόν τον Ολυμπιακό, με τον Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη που είναι φίλος με τον Μαρινάκη, πρωτάθλημα θα το μεγαλύτερο μάγικο πρωτάθλημα που πήρες ποτέ. Εγώ λέω δεν θα το πάρεις. Άντε να δούμε. Να με θυμάσαι. Εσύ να με θυμάσαι. Έλα θα λουκιμώσαστε. Κι άμα είσαι καινοδημοκράτης Παοξής, πάρε κάνα χάπι. Τα λέμε αδερφούλοι. Πάρε κάνα ταβόρ. Και Νέα Δημοκρατία και πρωτάθλημα θα πάρω. Να τα μας. Με τη Νέα Δημοκρατία πάρει πρωτάθλημα. Δεν μασάει ο Παοξής. Ορίστε. Δεν μασάει. Στέλιο Καζατζίδη 30 μνήματα. Έλα. Μπάει. Καλό ταξίδι, ρε. Καλή επιστροφή να έχεις. Καλημέρα. Να σε γερώσει. Καλό χειμώνα να έχεις. Έλα, φιλενέ. Έλα, φιλενέ. Γεια σας, παιδιά. Καλώς το να. Λοιπόν, δύο λόγια. Εγώ όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα για. Όχι, δεν κοιμήθηκα. Εγώ είχα πειρετό, δεν κοιμήθηκα. Λέγε. Κάτσε, γιατί όμως. Δεν στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την εθνική, ρε παιδιά. Τι ξεφτύλα είναι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ο Κωστής πάλι σαπουλάκι. Στον κόλ πανηγύριζα σαν τον τρελό. Σαπουλάκι. Τι χάρηκες, έχεις δικαίωμα να χαίρεσαι. Εγώ στεναχωρήθηκα και λέω με ποιον τρόπο μπορούν να τιμωρηθούν πολύ σκληρά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς. Ναι, να βρεθεί ένας τρόπος να τιμωρηθεί από την ηγεσία της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μέχρι και τον τελευταίο. Πού ρε, ο γραμμένος τώρα μπορεί να κοιμάται ο άνθρωπος. Άσον τώρα, τι να τιμωρήσει, δεν θέλει φασαρίσει ο άνθρωπος. Ήρεμα, χαλαρά. Να τιμωρήσει ποιον και τι. Ο γραμμένος σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, μόλις τον πετάξουν έξω με τις κλωτσιές ποτέ είναι, θα παίρνει τηλέφωνα τον Ανδρώνη. Α, το κοκοράκι. Ναι. Θα παίρνει τον Ανδρώνη τηλέφωνο να βγει στον Κανελάκι. Θα βγαίνει τότε. Αλλά μόλις τώρα σήκωσε λίγο μύτη. Δεν αλλά άρχισε και τον βγάλω Κανελάκι. Ναι, θα Κανελάκι έχω καλές σχέσεις. Ναι, έχεις. Θα μπουκάρει και τον κλείσω εγώ κατευθείαν. Ακούστε, παιδιά, να το κοκοράκι, λαλάει. Ναι, θα τον κλείσω εγώ κατευθείαν. Εντάξει, εδώ είμαστε στα κοκόρια και πού είσαι, πού είσαι τώρα. Είμαι στην αποθήκη μου. Και όχι, περιοχή βρε. Περιοχή, σε ποια περιοχή. Νεοχωρούδα μας ακούει ο φίλος. Να του. Δολοφόνικο το πουλόν. Λοιπόν, ακούστε παιδιά κάτι τελευταίο. Ναι. Να αποσυρθεί η Ελλάδα από κάθε διοργάνωση. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μας αξίζουμε να βλέπουμε και να δεν γίνονται αυτά. Το Νεοχωρούδας, δεν γίνονται αυτά, αγόρι μου. Δεν θα φάμε μπαν μετά. Δεν γίνονται, όχι, όχι. Να είμαστε τσιφλίκι του κουκουέ. Να παίξουν 18-20 χρονών, να παίξουν έτσι, να κατεβαίνουν και ασχάλουν. Πέλασαν κάπα 19, παίζουν κάπα. Έλα, πάρτε τον Εσίτη τώρα που θες και χάφ στην εθνική. Καλημέρα, επόμενος. Άντε τώρα. Αγώθηκες με τον Εσίτη, γιατί με τον Εσίτη συγκεκριμένα. Που το βρήκατε αυτό το ταβατζί να πούμε. Πορκέρ δυνατό. Θα παίξει λίγα μάτς φέτος ο Εσίτη, να ξέρεις. Θα παίξει. Σε λίγα παιχνίδια. Μόλις πιάσει το ρολόι. Με Ολυμπιακό ο Καραϊσκάκη, ναι. Με ΑΕΚ ο Άκα. Εδώ πέρα να ξέρεις με το που επιστρέφει ο Μαουρίσιο. Ναι. Μαουρίσιο ο Ντάγκλας είναι το δίδυμο. Ο Ντάγκλας. 2 οχτάρια. Ναι. 2 οχτάρια θα είναι, δεν θα έχει εξάρια. Για το αχέπα και οι δύο είναι. Δεν ξέρω γιατί είναι, αλλά σου λέω πόσα παίζουνε. Βρε ποιος Ντάγκλας τώρα, δεν το βλέπεις τώρα. Όλοι οι χαφ σου είναι μισοπνεύμονες. Για σπυρομέτρηση για επάνω στο Παπα-Νικολάου, γιατρός να πούμε Πορπόδης. Πέρσι ήταν έφυγαν και η φετινή είναι πάλι, άντε πες έλεγε Σαχόφ. Κάνιας, είναι για τον Άννα. Αναπολώ το Σαχόφ με τον Κάνιας. Όταν λέγω εδώ καλός ο Σαχόφ, με εξεφωνίζατε πάλι. Καλός ο Σαχόφ. Πολύ καλός. Ο καλός ο Σαχόφ. Ναι. Δεν μπορεί του Σαββίδη ομάδα να έχει Σαχόφ, Κάνιας, Βέντελ. Ένα έφερε τώρα, ναι. Τον Αγκούσο και έφερε και τον Εσίτη. Ποιος του έφερε αυτούς. Ο μάνατζερ, ο Μπράγκο. Γι' αυτό και ο Μπράγκο πήρε μαντίλι. Όποιος πιάσαν τον πισινό το δικό μου στη Σαντορίνη, πιάσαν και του Σαββίδη τον Ποπό. Καλημέρα, γρήγορα. Πώς τους λένε τους δημοσιογράφους που τα έχουν σχέση με τους παράγοντες. Πώς τους λένε. Τα non-paper που γράφουν. Ναι. Αυτά Σαββίδη και Μαρινάκη και πώς το λένε τον άλλον Μελισανίδη, μην διαμαρτύρεστε. Να πάτε να σας γλύψουν τα non-paper. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Άντε τα non-paper. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης από Ηλιούπολη. Καλώς τον. Εξωτική Ηλιούπολη. Να είστε καλά. Τα non-paper των παραγόντων. Κάτσε να μιλήσω. Κάτσε μια κουβέντα θα πω για την εθνική μας. Ναι. Κουλ. Μια κουβέντα για την εθνική μας. Και μια ερώτηση θα κάνω μετά το φίλο μου το ραπ. Βέβαια. Ναι, για την εθνική μας, όπως ξέρεις και εσύ που πιστεύω ότι ξέρεις μπάλα, με μέτριους παίκτες που δεν έχουν νοοτροπία νικητού, τον Γκουαρντιόλα να φέρεις, τον τέτοιο να φέρεις, τα μονομαχίες με τις Φερόες και με τον Λιχτενστάιν. Κρατήστε τον Άγγελο. Ναι, δεν έχεις παίκτες νικητές. Τι θέλω να πω. Στη δικιά μου την εποχή που είμαι εξεντάρης και τέτοιο, κλαίγαμε όταν χάναμε και στα φιλικά. Και οι διεθνείς που παίζανε τότε, σε μια λάνα παίζαμε με τους διεθνείς όλους τους ηλιοπολίτες, ήταν παίκτες που είχαν την οτροπία του νικητού. Η εθνική καλέ μου εξιντάρη ήταν βρωμιάρα και ελεηνή από εκείνη τα χρόνια. Από πάντα, ναι. Με τους Πετρόπουλους και με τους προπονητές οι οποίοι δημιουργούσαν ίντρικες στις ομάδες για να τρυπήσουν τις ομάδες της πόλης σας. Οι Πετρόπουλοι της εποχής με τις βρωμοεθνικές. Σωστός. Απλά από το 4 μέχρι το 14 με Σάντος και με Ρεχάγκελ, επειδή ήταν δύο τεράστια μεγέθη, οι μαγκές αυτές δεν πέρασαν. Αυτό. Και 10 χρόνια μας ήταν αλλού. Και μια ερώτηση το φίλο μου το ραπ να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Φερέρα δεν θα είναι στα play-off, θα είναι ο Γουχού. Οπα, να τα μας... Δεν ξέρω εσύ τι αισθάνεσαι. Κάτι τέτοια έγραφε και από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο υπέρμετος ενθουσιασμός στο φίλο του ΠΑΟΚ. Ο Φερέιρα είναι κουτουλούφος. Κουτουλούφος, παιδιά. Ακούστε εδώ τώρα, νιου έντρινα αυτό το κουτουλούφος. Γιατί είναι κουτουλούφος? Γιατί εγώ εχθές έκανα εκπομπή. Έκανες δεν παγάσα. Ναι. Ακόμα δεν είσαι ο Σαντορίνη. Είχε θέμα το ίντερνετ γιατί πλακώθηκε ο ιδιοκτήτης του Europol με τον βρωμοκομμουνιστή που κάνει το site το δικό μου και δεν είδαν την εκπομπή η Στουτγκάρδη. Δεν την είδαν έξω στη Γερμανία. Πάω και λέω το εξής. Λέω παιδιά κοιτάξτε. Εγώ και 100 και 200 λιγότερα δεν με πειράζει. Αρκεί να βλέπουνε όλος ο κόσμος, βρείτε μια φόρμουλα με το ίντερνετ. Τώρα ο κομμουνιστής. Δουλειά δεν κάνεις με τον κομμουνιστή, ο ιδιοκτήτης είναι από την άλλη μεριά ιδιοκτήτης κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Βάλτε με μείον λεφτά εμένα, πάρτε εσείς, δεν ξέρω τι στο διάλογο. Μπράβο, κάτι, για να βλέπει ο κόσμος, να περνάει καλά. Ναι. Το καταλάβατε, την άλλη Κυριακή φτιάχνει. Ο άλλος λέει 4-4-2, δεν είναι ευέλικτος. Παίζω, ξημερώσει βραδιάζει, είτε παίζω με τη μεικτή κόσμο, είτε με την επανομή. 4-4-2. Δεν έχει ζωή αυτός ο προπονητής. Ναι, ναι. Ειδικά με ένα Ρώσο που έμαθε και να παίζει διαφορετικά και να είναι φτιαγμένο για άλλο πράγμα. Ναι, ο προπονητής πρέπει να είναι ευέλικτος, να βλέπει τι ταιριάζει στην ομάδα κτλ. Και όχι τι έχει αυτός φιλοσοφία. Ναι. Αυτά τα ιδεολογικά. Ναι, αλλά στην αρχή είχε πει ότι εγώ είμαι ευέλικτος. Ότι εγώ μην νομίζω ότι θα μείνω σε αυτό. Σέβομαι ότι είχε κάνει προηγούμενη ομάδα με τον προηγούμενο σύστημα. Αλλά δεν βλέπουμε να το κάνει, μου λες. Ο μάγκας ένα σύστημα ξέρει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν ξέρει να δουλέψει. Να τον πεις να παίξεις, ξέρω εγώ, με τον Άγιαξ. Θα φανεί αυτό που λες. Να παίξεις 5-3-2. Ναι. Δεν ξέρει να το παίξει. Θα φανεί αυτό που λες. Αν επιστρέψει ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο, να δούμε τι θα κάνει. Θα φανεί. Αν επιστρέψει ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο, να δούμε αν θα μείνει σε αυτό το 4-4-2 ή θα πει παιδιά δεν πλέον έχω όλο το υλικό. Δεν ξέρει άλλο λες. Δεν ξέρει άλλο να κάνει. Πάμε έναν τελευταίο γιατί δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα, Κώστα. Έλα, φίλε. Ο Στέλιος είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, Στέλιο. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που εκεί από το Μετρόπολις μέχρι και την Τούμπα εκεί στην Αγία Μαρίνα και γύρω-γύρω και στα από την άλλη μεριά της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν, είναι όλοι οι λογιστές και γνωρίζουν καλά το ε1, το ε2, το ε9 του Καρυπίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ φίλε για αυτά που ακούω. Πώς γίνεται να τα ξέρετε όλα, τι κάνει και τι δεν κάνει ο Καρυπίδης, πείτε μου. Για ποιους μιλάνε? Και δεν απαντάς. Γιατί δεν απευθύνεις σε μένα ρε φίλε, έλα Κώστα είπες, θα με τρελάνεις. Θα με τρελάνεις. Κάτσε. Λες καλημέρα Κώστα και ρωτάς κάτι και απαιτείς απάντηση από μένα. Τον Κώστα τον ξέρω προσωπικά ρε Κουλιανέ, μην παρεξηγέσαι. Όχι, δεν παρεξηγέμαι. Αγαπάω και σένα. Άλλο σου λέω όμως. Γνωρίζετε τόσο καλά, ο πλουτισμός σας έχει κάνει να γνωρίζετε τόσο καλά το ε9 του Καρυπίδη. Εγώ σου λέω για το προηγούμενο. Ρωτάς κάτι τον Κώστα και περιμένεις απάντηση από μένα. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν παρεξηγέμαι. Έτσι δεν είναι? Ένα λεπτό. Ναι. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις? Ότι έχει πολλά λεφτά ο Καρυπίδης να ταξιδεύει? Όχι. Για αυτά που κάνει ο Καρυπίδης στον Άρη με τον μπάτζετ που έχει και πουλα του είναι σούπερ. Εννοείται. Δεν γυρνάτε να μου πείτε που είναι το συμβόλαιο του χοντρού του Ντουάρτε. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Εμείς από αυτήν την εκπομπή τουλάχιστον νομίζω ότι τα ακούσει αρκώς που τα λέμε. Ότι ο καλύτερος πρόεδρος που έχει περάσει τον Άρη είναι. Γιατί δεν αυτό που κάνει σήμερα που λύνει το συμβόλαιο του Τουάρτε, όπως έκανε και πέρσι που έλυσε συμβόλαια που δεν κάνανε, αυτά που δεν τα βλέπετε εσείς στην Τούμπα. Μαγιά του! Αν το κάνετε, κρατάτε μόνο και μόνο για να τα δίνετε δανεικά εδώ. Όταν ήρθε ο Τουάρτε, τι σας είπα εγώ? Μαγιά του που το κάνει, το Μαύρο Κουλιανό είπες. Όταν ήρθε ο Τουάρτε και μας δείχνατε εκεί τα βίντεο και σας έλεγα αυτός ο παιχτάκος είναι καμιά τριπλίτσα στο κέντρο. Κώστα έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Τα είπε. Είναι Μαύρος Κουλιανός, το είπε. Να σε καλά. Ναι ρε φίλε, αλλά σήμερα αυτό που κάνει ο Καρυπίδης είναι μαγιά που λύνει το συμβόλαιο. Μεγάλη. Τέλος, αυτό θέλω να ακούω από εσάς. Πρέπει να γυρνάτε και να μου λέτε πού είναι τα λεφτά και πού δεν είναι. Εμείς τα λέμε όλα όμως, αυτό είναι. Να σε καλά. Να σε καλά, Στέλιο. Στέλιο, πρέπει να κλείσουμε, είναι 10 και 1. Δεν απευθυνόταν σε εμάς, μάλλον. Σε εμάς έλεγε το παράπονό του. Ναι, και το έλεγε σε σένα και δεν απαντήσω εγώ. Δηλαδή είχαμε καραμπόλα, γαλλικό είχαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω από πότε και να πάτε στο Ρίτζ εσύ, αλλά έμαθα ότι συμβαίνουν ωραία πράγματα. Πας με τα πόδια και φεύγεις με ρόδες. Στους τελευταίους μήνες δίνουν αυτοκίνητα με τη Σέσουλα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε συγκλήρωση. Εύκολη διαδικασία, μην φανταστείτε. Μπαίνετε στο καζίνο, παίρνετε ένα απόκομμα, ένα λαχνό. Όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης, μπορεί να κερδίσετε ένα Ρενό του οίκου ή 5.000 ευρώ μετρητά. Οι κληρώσεις λέγονται Car or Cash και παίζουν κάθε Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο. Παρασκευή-Σάββατο στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί την κλήρωση την κάνει ο μεγάλος Κώστας Κωνσταντινίδης. Κάπου εδώ πρώτο Rap and Cool της δεύτερης σεζόν ξεκίνησε και τελείωσε. Μένετε εδώ, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε κύριε Καζαμπάκα για όλα όσα πρόσφερε σήμερα. Ακολουθούν Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης στις 12. Καλό κούζο να έχουμε!